Αγαπητές μας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπή του Τζεμπάλα. Σύνθεση από τις σειρές μας τις χειροποίητες. Το Τζεμπάλα έχει σειρές χειροποίητες εκλεκτών, πολύτιμων και μοναδικών κοσμημάτων. Κάποια από αυτά τα περνάμε και στις εκπομπές μας τηλεοπτικές. Στον κωδικό 6690 έχω δαχτυλίδι, απόλυτα χειροποίητο. Το δαχτυλίδι είναι ασήμι, είναι ρόδιο, όπου το ρόδιο είναι ευγενές μέταλλο επάμυλο του χρυσού και βεβαίως είναι κίτρινο χρυσάφι, όπως το βλέπετε, στις λεπτομέρειές του, στα 14 καράτια με διπλό επιχρύσωμα. Το δαχτυλίδι έχει ύψος 3 εκατοστά. Πρόκειται για αρκετά μεγάλη σύνθεση. Βλέπετε ότι και η γάμπα του και η κορώνα του είναι όλα δημιουργημένα με τεχνοτροπίες και εδώ η σύνθεση παρουσιάζει κλαδιά με φύλλα και οδικό πτηνό, το οποίο έχει γυρισμένο το κεφαλάκι του και βλέπει κάτι πίσω από την πλάτη του. Με εξαιρετικές λεπτομέρειες στην κατασκευή και η σύνθεση και τα φύλλα, βλέπουμε τα νεύρα, βλέπουμε απόλυτη αναπαράσταση φυσικού φύλου αλλά και κλαδιού, αλλά βλέπουμε και απόλυτη αναπαράσταση στο οδικό πτηνό με κάθε λεπτομέρεια. Στο ματάκι του το πουλάκι έχει τανζανίτη, φυσικό ρηκτό τανζανίτη, απόλυτα γνήσιο, με βαθμό σκληρότητος 7,5 στην κλίμακα μος. Στα 10 εκατοστά του καρατιού, στρογγυλό, πολυεδρικό, με διαφάνεια IF. Επίσης έχουμε άλλον ένα τανζανίτη στο κλαδί, σε ειδικό καστόνι, στρογγυλό, πολυεδρικό, σε ειδικό καστόνι, καρφωμένο, στα 20 εκατοστά του καρατιού. Και εδώ έχουμε ορυκτή και γνήσια πέτρα, IF διαφάνεια, καθαρότητα. Επίσης, στο κλαδί επάνω δεξιά έχουμε καρφωμένο χρωμοδιοψίδιο από τη Ρωσία, IF, με IF διαφάνεια καθαρότητα, αυτό εννοώ, με σκληρότητα στιμός 7, κατά πράσινο υπέροχο στρογγυλό πολυεδρικό, στα 7 εκατοστά του καρατιού. Και ακόμα ένα πετράδι πολύτιμο που είναι ροδολίτης, πάλι στη σύνθεση καρφωμένο, σε δικό του καστόνι, είναι στην κάτω πλευρά της σύνθεσης, κάτω και δεξιά, σε υπέροχο ροζ χρώμα, στα 9 εκατοστά του καρατιού. Ο ροδολίτης, όλες οι πέτρες είναι από την Αφρική, για να μην το λέω ξεχωριστά για την καθεμία. Ο ροδολίτης είναι στρογγυλός πολυεδρικός, με βαθμό σκληρότητος 7,5 στην κλίμακα μος, IF διαφάνειες καθαρότητες. Επίσης, όλες οι πέτρες είναι ορυκτές και απόλυτα γνήσιες, που σημαίνει δεν έχουν επεξεργασία βελτιστοποίησης και με κορυφαία γεμολογικά στοιχεία. Είναι όλοι οι λίθοι. Έχουμε λοιπόν εδώ τανζανίτες, που οι οπτικές ιδιότητες είναι πολύ καλύτεροι από μπριγιάν όταν το δείτε αυτό από κοντά. Έχουμε χρωμοδιοψίδιο 1 και ροδολίτη 1. Η σύνθεση είναι απόλυτα χειροποίητη. Θα σας παρακαλέσω να δείξετε την ταμπέλα στη γάμπα του κοσμήματος που γράφει handmade και δεν γράφουμε εργασία χειρός γιατί δεν προορίζονται για την ελληνική αγορά. Ωστόσο είναι απόλυτα χειροποίητο και να δώσω την εκτίμηση του κοσμήματος από εκεί και πέρα, την ομορφιά, την ιδιαιτερότητά του και πόσο εξαιρετικό είναι και αν είναι καλλιτεχνικό δημιούργημα, αυτά θα τα κρίνετε εσείς. 600 ευρώ είναι η εκτίμηση του κοσμήματος. 135 το περνάμε ειδικότατα για την εκπομπή μας στην τηλεοπτική του Gem Palace. 135 ειδικότατη τιμή για την εκπομπή μας του Gem Palace. Ξέρετε ότι εδώ φροντίζουμε πάντα τα καλύτερα. 135 ευρώ εδώ. Να περάσουμε να δούμε πολύ ξεχωριστή περίπτωση πολύτιμου λίθου. Στον κωδικό 6786. Και πρόκειται για πολύτιμο λίθο βέβαια, τεραστίων διαστάσεων. Έχουμε ένα πελώριο κουνζίτι εδώ, 53 καράτια και 70 εκατοστά του καρατιού, με διαστάσεις 32 επί 16 mm, που σημαίνει ξεπερνάμε τους 3 πόντους το μήκος. Σαφέστατα και τον προτείνω για δαχτυλίδι, έτσι αυτός ο κουνζίτης κάνει δαχτυλίδι μοναδικό, που να μην υπάρχει τίποτα που να μπορεί να το επισκιάσει, αλλά κάνει και υπέροχο μεταλλιόνι. Για όποια κυρία υποστηρίζει τα μεγάλα κοσμήματα, αυτό το δαχτυλίδι θα κλέβει την παράσταση. Με μια τέτοια πέτρα εννοώ, γιατί εδώ έχουμε υψηλό δίκτυ διάβλασης που μας δίνει πολύ καλές οπτικές ιδιότητες. Έχουμε τεράστια βάρη και μεγάλη κατά συνέπεια πολύτιμη πέτρα, 53 καράτια και 70 εκατοστά του καρατιού. Είπαμε προέρχεται από το Αφγανιστάν. Έχει cut grade excellent. Cut grade σημαίνει βαθμό κοπής, που είναι excellent. Οι κοπές έχουν βαθμούς και αυτές, έτσι όπως έχει καθαρότητα και η σκληρότητα έχει βαθμούς και η κοπή. Και έχουμε την
ιδανική κοπή που είναι το excellent, έχουμε την πολύ καλή, την καλή, τη μέτρια και τη φτωχή. Αυτές είναι οι βαθμίδες για τις διάφορες κοπές. Εδώ έχουμε oval cut, η οποία χαρακτηρίζεται για τις συμμετρίες της και τις έδρες της excellent. Και βεβαίως πρόκειται για ορυκτό λίθο και για λίθο απόλυτα γνήσιο που δεν έχει καμία επεξεργασία βελτιστοποίησης. Ο κουνζίτης που βλέπουμε έχει 7,5 βαθμούς σκληρότητος στην κλίμακα μος. Ορυκτός, γνήσιος, υπέροχος, oval cut, excellent λίθος. Πολύτιμος λίθος. Πάντα οι κουνζίτες είναι πολύτιμοι λίθοι. Και βεβαίως είναι από εκείνες τις πέτρες που προτιμώνται στις πολύ ακριβές και στις πολύ μεγάλες συλλογές παγκοσμίως. Δηλαδή, μεγαλύτεροι οίκοι κοσμημάτων χρησιμοποιούν κατά κόρον κουνζίτες, μοργανίτες, ροσμαράγδια δηλαδή, διάσπορα. Επίσης, τους πράσινους κουνζίτες ή τους άκουα κουνζίτες, τους χιντενίτες δηλαδή, τους άκουα κουνζίτες, χρησιμοποιούν τανζανίτες κατά κόρον. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι θέλω να πω. Όλοι οι λίθοι που είναι στην πρώτη γραμμή ζήτηση στο εξωτερικό, στα τεράστια αυτά κοσμηματοπολία, παρελάβουν από τους δέκτες σας μέσα από τις εκπομπές του Gem Palace. Τα σμαραγδόρου μπινοζάφυρα είναι κάτι κοινό. Βεβαίως είναι πέτρες πολύ ακριβές όταν είναι σε καλές ποιότητες. Εννοείται. Ωστόσο, υπάρχουν παντού. Το ζήτημα δεν είναι να βλέπουμε μόνο ρουμπίνια, ζαφύρια και σμαράγδια και διαμάντια. Αυτά πολύ καλά, αλλά μπορείτε να τα δείτε όπου θέλετε. Επίσης, μπορείτε και να μου τα παραγγείλετε. Στο χρώμα που θέλετε, στη διάβια που θέλετε, στο βάρος που θέλετε. Το ζήτημα είναι να βλέπουμε πέτρες που δεν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Και αν τυχόν και ξεγελαστεί καμιά και κυκλοφορήσει, τότε είναι πανάκριβο. Και δεν μπορείτε να τις αγοράσετε, γιατί ζητάνε χιλιάδες ευρώ για την απόκτησή τους. Αυτό είναι το στοίχημα που έχουμε εμείς βάλει και το κερδίζουμε καθημερινά. Και αυτό είναι εκείνο που το ξεχωριστό και το πολύ ιδιαίτερο που σας προσφέρουμε. Τώρα, για να πάρει κάποιος ένα κουνζίτι 53 καράτια και 70 εκατοστά του καρατιού, και να σας πω και τη χρωματική ποικιλία που είναι ανάμεσα στο πράσινο και το κίτρινο, που είναι μια χρωματική ποικιλία που να τη βρεις μία στις χίλιες πέτρες και αν βρεθεί. Γύρευε πόσα χιλιάρικα θα ζητήσει ο ίος δίποτε έχει ένα τέτοιο πετράδι στα χέρια του, έτσι. Και δεν κακίζω κανέναν, προς Θεού. Αυτά για μας είναι ρουτίνα πια, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια της προώθησής μας. Δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνεται, αυτό που κάνουμε. Οι εκτιμήσεις και οι προσφορές που κάνουμε στις πολύτιμες πέτρες δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνεται. Δεν είπα εγώ να υπερτιμάμε τις πέτρες και να τις πουλάμε πανάκριβες, χωρίς να ανταποκρίνονται τιμές στις αξίες. Αλλά όχι και έτσι όπως το κάνουμε εμείς. Να υπάρχει ένα μέτρο, να υπάρχει ένας μέσος όρος. Εδώ εμείς το έχουμε χάσει το μέτρο, όχι γιατί έχουμε χάσει το μυαλό μας. Το έχω εξηγήσει και άλλες φορές. Είναι μέσα στα πλαίσια της προώθησης του Gem Palace. Το Gem Palace είναι μια σχετικά καινούργια εκπομπή. Είναι μια σχετικά καινούργια εταιρεία που το υποστηρίζει. Εμείς σαν εταιρεία δεν είμαστε καθόλου καινούργια, είμαστε δεκαετίες ολάκερες. Μιλάω για το Gem Palace όμως. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνει κινήσεις θεαματικές, προωθητικές και κινήσεις διαφήμισης. Οπουδήποτε για να διαφημιστούμε, μα ή στην τηλεόραση, μα ή στο μετρό, μα ή στα περιοδικά, μα ή με φυλάδια. Ξέρετε πόσες χιλιάδες ευρώ θα χρειαζόταν για να το κάνουμε αυτό? Και εσείς δεν θα κερδίζετε τίποτα μέσα από όλο αυτό. Με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να διαφημιζόμαστε και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επιτυγχάνουμε, και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα που έχουμε την διαφήμισή μας, αλλά και εσείς κερδίζετε χιλιάδες ευρώ στις συναλλαγές σας μαζί μας. Αυτή είναι η διαφορά. Σύν ότι παίρνετε πράγματα πάρα πολύ σπάνια, άντε τώρα να βρεις κουνζίτη. Ψάξτε να βρείτε κουνζίτη. Και αν τυχόν και τον βρείτε από τα 40 κοσματοπολία στο ένα κοσματοπολείο, να δείτε πόσες χιλιάδες ευρώ θα τον πληρώσετε. Και δεν μιλάμε για 53 καράτια και 70 που είναι εδώ. Μιλάμε για τα 3, για τα 4, για τα 5 καράτια. Αυτές είναι οι αναλογίες και αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της παγκόσμιας αγοράς. Αλλά και της ελληνικής. Και στην ελληνική είναι ακόμα πιο οικονομικές γενικότερα τιμές. Σκέψου τι γίνεται στο εξωτερικό. Πραγματικά δηλαδή, αν κάποιος από εσάς έχει μεγάλη συλλογή και θέλει να την εκποιήσει, σαφέστατα συμφέρει να φύγει στο εξωτερικό και να έρθει σε επαφή με κάποιο οίκο δημοπρασιών. Μην είναι τεράστιος, αλλά με κάποιο οίκο υπάρχουν οίκοι δημοπρασιών, μπορείτε να προσεγγίσετε. Σαφέστατα και συμφέρει να τις διαθέσετε στο εξωτερικό. Δεν το συζητάμε. Να επαναλάβω τον κωδικό, είναι ο 6786, γιατί ξεφύγαμε από το θέμα που μας ενδιαφέρει και εδώ είναι η υπέροχη πολύτιμη πέτρα που σας προτείνω. Έχουμε ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο. Είναι πολύ ιδιαίτερη χρωματική ποικιλία αυτή. Είναι από τις εξαιρέσεις χρωματικές που μπορούμε να βρούμε τον κουνζίτη. Επίσης, να πω ότι από όποια πλευρά και αν κοιτάξετε την πέτρα, η πέτρα χωρίς να χάνει το χρώμα της, δηλαδή δεν θα γίνει από κίτρινο-πράσινη ή πράσινο-κίτρινη ροζ, εννοείται, αλλά αλλάζει η απόχρωση. Αλλάζει η απόχρωση. Και αυτό το οφείλει στη πολύ πολύ σπουδαία ιδιότητα του πλεοχρωισμού που διαθέτει. Που τι σημαίνει? Αυτό ακριβώς που είπα πριν, ότι
από όποια μεριά και αν το κοιτάξουμε, ανάλογα με τη γωνία που το κοιτάμε, αλλάζει η απόχρωση η χρωματική του. Και αυτό είναι βεβαίως μια καταπληκτική ιδιότητα και μπορείτε να το παρατηρήσετε και στους δέκτες σας, αν κοιτάξετε προσεκτικά. Εδώ έχουμε λοιπόν πέτρα πεντακάθαρη που είναι VVS2 και τη ρίξαμε γιατί βρήκαμε με τη λούπα επί 10 ένα πολύ ελάχιστο μικρό έγκλειστο, βέβαια στα 53 καράτια και 70 εκατοστά, η πέτρα ήταν VVS1. Εγώ σας τη λέω VVS2 γι' αυτό τον πολύ μικρό λόγο, γιατί μας αρέσει να είμαστε πολύ συνεπείς και πολύ συγκεκριμένη και πολύ ειλικρινής απέναντί σας. VVS1 ήταν η πέτρα. Εγώ τη δίνω ως VVS2, την πολύτιμη πέτρα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Η εκτίμησή της, τι να πω τώρα εγώ για την εκτίμησή της, η εκτίμησή της ξεπερνάει τις 7.000 ευρώ. Ασυζητητή. 7.000 ευρώ ένας τέτοιος λίθος. Πολύτιμος, ορυκτός, απόλυτα γνήσιος. Καμία επεξεργασία δεν έχει η πέτρα. Και σε αυτή τη χρωματική ποικιλία είναι το λιγότερο που μπορώ να βρω. Και να πω, η εκτίμησή της λοιπόν είναι 7.000 ευρώ. Δώρο θα τη δώσω. Στα 590 ευρώ. Δώρο σας το δίνω. 590 ευρώ. Ποτέ και πουθενά, όσο πίσω και να πάτε. Για τον Κουρζίτη δεν μπορείτε να πάτε και πάρα πολύ πίσω, γιατί είναι σχετικά καινούριο ρηκτό, πρωτοταυτοποιήθηκε το 1902, οπότε ναι, δεν μπορείτε να πάτε πίσω, αλλά από την πρώτη φορά που βρέθηκε και ταυτοποιήθηκε και κόπηκε και μπήκε στο χώρο της κοσμοτοπίας, ποτέ δεν έχει δοθεί τέτοια προσφορά. Πραγματικά το λέω, το υπογράφω, γιατί είμαι σίγουρη, γιατί ξέρω τους λίθους και ξέρω τις τιμές. 590 ευρώ δώρο. Να προχωρήσουμε στο κωδικό 6794 να δείξουμε κολλιέ Μαργαρίτα Ρένιο. Έχω πολύ καιρό να σας δείξω Μαργαρίτα Ρένιο κολλιέ με μαργαριτάρια South Seas. Αυτό γιατί υπάρχει έλλειψη. Τον επόμενο μήνα νομίζω θα μπορούμε να έχουμε ίσως κάτι παραπάνω. 6794 λοιπόν ο κωδικός και πρόκειται για κολλιέ μήκους 47 εκατοστών με χρυσό κούμπομα και με μαργαριτάρια ολοστρόγγυλα, λευκά, νοτίων θαλασσών, δεμένα κόμπο-κόμπο και περασμένα βέβαια από μεταξωτό κορδόνι και δεμένα ειδικό για αυτή τη δουλειά και δεμένα κόμπο-κόμπο. Έχουμε 11 με 12,5 χιλιοστά μαργαριτάρια ολοστρόγγυλα, λευκά, νοτίων θαλασσών. Το κόσμημα έχει εκτίμηση τις 9.000 ευρώ. Γνωρίζετε όλοι τι σημαίνει South Seas Margaritarium. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι 9, 10 και 11 χιλιοστά μπαρόκ μαργαριτάρια έγχρωμα νοτίων θαλασσών κυμαίνονται ανάμεσα στις 4 και 4,5 με 5 χιλιάδες ευρώ η πώλησή τους, η λιανική τους. Στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα έχετε δει και ξέρετε. Και ότι βεβαίως είναι απόλυτα ακριβές αυτό που λέω. Εδώ έχω ολοστρόγγυλο μαργαριτάρι λευκό με φυσικά λούστρα 4α από 11 μέχρι 12,5 χιλιοστά και σας λέω μία εκτίμηση 9.000 ευρώ. Και όλες ξέρετε ότι το ολοστρόγγυλο είναι πολύ ακριβότερο το μαργαριτάρι από το μπαρόκ. Δεν έχει σημασία αν είναι νοτίων θαλασσών. Οι ίδιες διαφορές ανάμεσα σε μπαρόκ και ολοστρόγγυλο ισχύει για όλα τα μαργαριτάρια. Ισχύουν για όλα τα μαργαριτάρια με τη μόνη διαφορά που τα μπαρόκ όταν είναι τα μπαρόκ μαργαριτάρια, όταν είναι νοτίων θαλασσών ή τα ιτινά ή δεν ξέρω. Τότε έχουν τεράστιες αξίες, δεν είναι όπως απλά αληθινά, απλά θαλασσινά μπαρόκ ή λευκού γλυκού νερού μπαρόκ. Απλά έχουν τα μπαρόκ των νοτίων θαλασσών, έχουν πολύ υψηλότερες αξίες. Αλλά οπωσδήποτε, ακόμα πιο υψηλές αξίες και πολύ περισσότερο έχουν τα ολοστρόγγυλα. Τώρα όταν εγώ δίνω 9.000 ευρώ εκτίμηση σε ένα ολοστρόγγυλο κολλιέ νοτίων θαλασσών λευκό μαργαριτάρι 11 έως 12,5 χιλιοστά, καταλαβαίνετε ότι είναι ό,τι λιγότερο μπορώ να κάνω σαν εκτίμηση. Η προσφορά μου είναι τα 900 ευρώ και πρόκειται για πιστοποιημένα νοτίων θαλασσών μαργαριτάρια μέχρι τον πυρήνα του Μάργαρο και οι βασιλιάδες των μαργαριταριών. Αυτές το 1 δέκατο της τιμής θα προτείνω. Της πραγματικής τιμής, όχι της πλασματικής εκτίμησης, της πραγματικής πολύ χαμηλής τιμής, που είναι τα 9.000 που είπα, εγώ κάνω και το 1 δέκατο. 9 φορές κάτω. Το δίνω στο 1 δέκατο. 900 ευρώ λοιπόν. Δίνουμε απίστευτη ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία. Μαργαριτάρια, ολοστρόγγυλα λευκά, νοτίων θαλασσών, South Seas από το Gem Palace. 900 ευρώ μόνο. Να περάσουμε στον κωδικό 6762 να δούμε διαμαντένιο σιρέ κολιέ. Ασήμι, κίτρινο χρυσάφι στα 18 καράτια και πλατίνα έχουμε εδώ. Με τον παραδοσιακό τρόπο καρφωμένα διαμάντια με τους τσακμάδες τους. Είναι
όλα στρογγυλά μοτίφ επαναλαμβανόμενα, τα ίδια ακριβώς μοτίφ, δεν είναι ντεκρατέ τοποθετημένα, είναι ακριβώς το ίδιο μεγάλα μοτίφ. Έχουμε μοτίφ που έχουν διαμέτρημα πόντο. Πρόκειται για μεγάλο βέβαια κολιέ και με τεράστια βάρη σε διαμάντια. Έχουμε διαμάντια ολόλευκα και πολύ πολύ καθαρά. Θέλω να τα παρατηρήσετε ένα προς ένα. Έχουμε εξαιρετικό τρόπο που κουμπώνει. Δεν φαίνεται καθόλου καθένα. Είναι και το κούμπομα το ίδιο διαμαντένιο. Έχουμε εξαιρετικό τρόπο να κουμπώνει το κόσμημα και να μας παρουσιάζει ένα ενιαίο σχέδιο το οποίο είναι κλασικό. Είναι για όλες τις ηλικίες. Από τις μικρές έως τις πάρα πολύ προκεχωρημένες μεγάλες ηλικίες. Είναι για όλες τις ώρες. Μην το φοβηθείτε επειδή έχει διαμάντια. Είναι απλό το στυλ του. Και ταιριάζει σε κάθε εμφάνιση. Μπορείτε να το φορέσετε στον καφέ, μπορείτε να το φορέσετε στο θέατρο, μπορείτε να το φορέσετε και στη δεξίωση, μπορείτε να το φορέσετε και στη βάφτιση και στο γάμο. Είναι κόσμημα που δεν θα σας αφήσει ποτέ εκτεθειμένες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και βεβαίως, τώρα απευθύνομαι στους κυρίους, ποια κυρία δεν θα ήθελε να λάβει ένα τέτοιο δώρο. Νομίζω είναι δώρο ονείρου και είναι δώρο ζωής. Εδώ έχουμε διαμάντια, λευκά και καθαρά. Παρακαλώ παρατηρήστε τα, γιατί αυτή η τεράστια διαφορά στην ποιότητα των λίθων που έχω ζητήσει και λαβαίνω και η τεράστια διαφορά στις τιμές που σας τα δίνουμε, αυτό συνιστά την ιδιαιτερότητα του Gem Palace. Γι' αυτό σας επιστώ την προσοχή στην ποιότητα των διαμαντιών αλλά και στην τελική τιμή που θα σας το δώσουμε. Εδώ έχω κόσμημα 8.200 ευρώ, διότι έχω 22 καράτια σε υπέροχα, λευκά, καθαρά διαμάντια Αφρικής. Ορυκτά, γνήσια, με βαθμό σκληρότητος 10 στην κλίμακα μος. Και μην αμφισβητείτε ποτέ τα λεγόμενά μου. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέω. Πέραν του ανθρωπίνου λάθους. Είμαστε άνθρωποι που μπορεί να κάνουμε ένα λάθος. Αλλά τα λεγόμενά μου και η εντιμότητά μου δεν επιτρέπω να αμφισβητούνται από κανέναν. Εκεί θα γίνουμε εχθροί. Μιλάω δηλαδή πραγματικά και σε προσωπικό επίπεδο. Όσο και να αγαπάω, όσο και φιλικά να αισθάνομαι, όταν ακούσω το παραμικρό που μπορεί να έχει να κάνει με τα λεγόμενά μου, έχει τελειώσει και η σχέση μας, να έχετε υπόψη σας. Η σχέση μας είναι από καρδιάς. Η σχέση μας είναι σχέση εντιμότητος. Είναι σχέση fair play και fair trade. Όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές που όταν όποιος περάσει αυτές τις κόκκινες γραμμές, εμένα μου αποδεικνύει ότι δεν έχει εκτιμήσει και δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς γίνεται στο Gem Palace. Και εκεί είναι που αντιδρώ. Ευτυχώς είναι αγαστή η συνεργασία μας μέχρι τούδε και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και άλλωστε, γιατί να υπάρχει με τέτοιους θησαυρούς που σας προσφέρει το Gem Palace και στις τιμές που σας τους δίνει. 6762 είναι ο κωδικός, 8.200 ευρώ εκτιμώ το κόσμημα, το οποίο έχει 22 καράτια λευκά και καθαρά διαμάντια. Μην το ξεπερνάμε αυτό το 22 καράτια. Δεν μιλάμε για ωραία κρίσταλο, δεν μιλάμε για quartz, μιλάμε για αδάμαντες. 1.600 ευρώ είναι η πρόταση από το Gem Palace. 1.600 ευρώ μόνο. Συνεχίζουμε και περνάμε σε άλλο ένα σεϊλόν ζαφύρι, λουζ. Λουζ ζαφύρι σεϊλόν στο κωδικό 6758. Βεβαίως χώρα προέλευσης και ηλάνη, τι άλλο θα ήταν. Βαθμός σκληρότητος 9 στην κλίμακα μος. Διαφάνεια καθαρότητα VVS 2, που είναι κορυφαία για ζαφύρια και ηλάνης. Με διαστάσεις 8,1 επί 6,2 mm. Έχουμε αρκετά μεγάλη πέτρα, πλησιάζουμε στον πόντο. Με σχήμα και κοπή οβάλ, ένα καράτι και 29 εκατοστά του καρατιού. Έχουμε το πολύ όμορφο χρώμα. Χαρακτηρίζει το βελούδινο μπλε τα ζαφύρια της Κιλάνης. Και βεβαίως άλλη μία φορά θα το προσφέρουμε σε τιμή δώρου. Ένα καράτι και 29 εκατοστά του καρατιού. Πρέπει να τονίσω ότι η πέτρα είναι ορυκτή και ότι δεν έχει feeling glass. Δεν έχει feeling glass. Ζαφύρι και ηλάνης, αγνό, όμορφο, γνήσιο, ορυκτό. Και η πρόταση βεβαίως είναι πανάκριβη και μοναδική. 4.100 ευρώ είναι η εκτίμησή μου, η οποία είναι ιδιαιτέρως μετριοπαθής. 4.100 ευρώ. Τα ζαφύρια και ηλάνης βέβαια είναι τα ακριβότερα ζαφύρια στον κόσμο. Και όταν είναι και χωρίς επεξεργασίες που να ρίχνουν την πραγματική τους αξία, όπως η χειρότερη από όλες είναι το feeling glass, αντιλαμβάνεστε ότι οι αξίες παραμένουν και όχι μόνο παραμένουν, αλλά παίρνουν και επιπλέον υπεραξία.
αυταρξία, λόγω της πανιότητας. Εδώ έχουμε το γνήσιο Κεϊλάνης Ζαφύρη, το γνήσιο Σεϊλών Ζαφύρη, και είναι η πρόταση μοναδική. 4.100 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Για μονόπετρο στο χέρι, αλλά και για μονόπετρο λαιμού. Είτε πάρετε ένα πολύ ωραίο μπριγιάν, είτε πάρετε ένα πολύ ωραίο Σεϊλών, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα από άποψη αξίας. Και αν όχι, είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν έχουμε τέλεια ποιότητα Σεϊλών, όπως έχουμε εδώ, είναι είτε πάρετε ένα μπριγιάν είτε ένα Κεϊλάνης Ζαφύρη, είναι ακριβώς της ίδιας αξίας. Να πω, γιατί πολλοί έχουν τη λανθασμένη εντύπωση ότι στην Κεϊλάνη βγαίνουν μόνο μπλε ζαφύρια. Αυτό είναι λάθος. Στην Κεϊλάνη βγαίνουν όλα τα χρώματα τα ζαφύρια. Τα ζαφύρια όμως, τα μπλε της Κεϊλάνης, λόγω των οπτικών ιδιωτήτων και λόγω της ιδιαιτερότητας, λόγω υπεδάφους του χρώματος του μπλε που φέρουν, γι' αυτό είναι τα ακριβότερα και τα σπανιότερα και τα ωραιότερα στον κόσμο. Μετά βέβαια τα κασμίρ, ή να πω, για να πω την αλήθεια, είναι αγκαζέ, αγκαλιά με τα κασμίρ τα ζαφύρια, μόνο που τα κασμίρ έχουν αστρονομικές πια τιμές, διότι δεν εξορίσσονται πλέον. Και βεβαίως έχουν και την ιδιαιτερότητα τα κασμίρ, ότι μας δίνουν μοβ αντάβιες, μας δίνουν μοβ λάμψεις. Αν τα παρατηρήσουμε στο φως, θα δούμε ότι δίνουν μοβ λάμψεις. 640, για να μην το ταλαιπωρώ άλλο, 640 ευρώ θα χαρίσω σε Ηλών Ζαφύρη ένα καράτι και 29 εκατοστά του καρατιού, η original πέτρα, αυτή που πρέπει να είναι το Σεϊλών το Ζαφύρι, και μόνο 640 ευρώ δώρο από το Τζεμ Πάλας. Να περάσουμε στον κωδικό 6816 για να δούμε διαμαντένια σκουλαρίκια. Το σχέδιο δεν θα σας το περιγράψω. Βεβαίως είναι βικτοριανής εποχής. Ευκαιρία άλλη μια φορά να θαυμάσουμε τι αριστουργήματα έφτιαχναν εκείνο τον καιρό. Έχουμε λοιπόν σκουλαρίκια, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια τύπου βικτοριανής εποχής, το οποίο είναι κατάφορτο με table cut και με κορονέ, ολόλευκα διαμάντια. Έχουμε ασίμι, έχουμε πλατίνα, έχουμε κίτρινο χρυσάφι στα 18 καράτια και διαμάντια table cut από την Αφρική με βαθμό σκληρότητος 10 στην κλίμακα μος και διαμάντια κορονέ με τα ίδια γεμολογικά χαρακτηριστικά. Ολόλευκα είναι τα διαμάντια. Στο σύνολο έχουμε table cut διαμάντια 2 καράτια και 74 εκατοστά του καρατιού και κορονέ διαμάντια 4 καράτια και 56 εκατοστά του καρατιού. Δηλαδή σύνολο εδώ έχουμε 7 καράτια και 30 εκατοστά του καρατιού σε ορυκτά γνήσια διαμάντια, κορονέ και table cut ολόλευκα. Το κόσμημα φέρει πύρο και πεταλούδα στο λοβό, όπου έχουμε και ένα πάρα πολύ όμορφο στοιχείο στο λοβό, τύπου μαργαρίτας, έτσι κατάφορτο και αυτό με διαμάντια λευκά κορονέ. Στη συνέχεια όλα τα μοτίφ που βλέπετε έχουν δική τους κίνηση εκπληκτική. Είναι εκπληκτικό σας σχέδιο δηλαδή αυτό το ζευγάρι σκουλαρίκι, αυτό θέλω να πω. Όχι ότι η κίνηση είναι εκπληκτική, αλλά μόνο τοποθετήθηκα φραστικά λάθος και συγγνώμη. Διαστάσεις έχουμε 7 εκατοστά μήκος, 3 εκατοστά πλάτος. 7 εκατοστά μήκος, 3 εκατοστά πλάτος. Είναι υπέροχα, μεγάλα, υπερπολίτιμα διαμαντένια σκουλαρίκια που σας δείχνω αυτή τη στιγμή. Στο κωδικό 6816, 2.600 ευρώ είναι η εκτίμηση του κοσμήματος. 580 ευρώ είναι η μοναδική προσφορά που σας κάνει το Gem Palace. Πουθενά στον κόσμο ολόκληρο δεν θα βρείτε τέτοια κοσμήματα, και βεβαίως και στην τόπια αγορά δεν θα βρείτε τέτοια κοσμήματα στις τιμές που σας τα προτείνω εγώ από το Gem Palace. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σας λέω. Ούτε στο eBay, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Κίνα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αφρική, ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά δεν θα τα βρείτε, παρά μόνο στο Gem Palace. Και σε τέτοιες ποιότητες διαμαντιών, αλλά και σε αυτές τις τιμές. Οι τιμές είναι στο 1 τέταρτο, 1 πέμπτο, 1 έκτο της αγοράς. 580 ευρώ λοιπόν, σας τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Στον 63-65 έχω να σας κάνω πρόταση σκουλαρίκια. Με ασίμι επίχρυσο είναι, πύρος και κλιπ το κούμπομά τους. Φίλες φίλοι, τα σκουλαρίκια είναι ταϊτής. Τα μαργαριτάρια τους έχουμε ολοστρόγγυλα, κόκκινα, ταϊτής μαργαριτάρια. Μπορντοκόκκινα βέβαια, δεν είναι το κόκκινο, πώς να βγει άλλωστε, δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε μπορντοκόκκινα μαργαριτάρια ταϊτής 9 χιλιοστών. Τα μαργαριτάρια ταϊτής, ως γνωστόν, είναι τα ακριβότερα στον κόσμο. Εδώ είναι
και ολοστρόγγυλα. Έχουμε και άψογη επιφάνεια, έχουμε και 4 α2 πλάς λούστρα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για σπουδαία πρόταση. Η πρόταση είναι της τάξης των 800 ευρώ. Κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου, κατά την κρίση μου, όπως εγώ τα εκτιμώ. Τώρα, η πρόταση του Gem Palace είναι στα 70 ευρώ μόνο. Και σαν να μην φτάνει αυτό, όπως κάθε φορά δίνουμε δώρο και ακριβώς το ίδιο, ένα μαργαριτάρι σε μενταγιόν για το λαιμό, με επιπλέον δώρο και μία αλυσίδα μήκους 45 εκατοστών ασημένια επίχρηση. Μπορείτε να τα ζητήσετε στο χρώμα μετάλλου που θέλετε. Θέλετε πλατινωμένο, ασήμι θέλετε, επίχρυσο με κίτρινο χρυσό, αν τα θέλετε και χρυσά, αν τα θέλετε και λευκό χρυσό, μασίφ, βεβαίως και μπορούν να κατασκευαστούν. Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε θα το συνεννοηθούμε από τηλεφώνου. 6365, να επαναλάβω, είναι ο κωδικός. Το κωδικό μπορείτε να το βλέπετε πάνω αριστερά στην οθόνη σας και είναι καλό να σημειώνετε τους κωδικούς, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ και να αποφεύγονται λάθη σε σχέση με τις παραδόσεις, αλλά και για να βρίσκουμε κάθε φορά τα κοσμήματα που μας ζητάτε. Και όχι την ώρα της εκπομπής, αλλά και όλες τις υπόλοιπες ώρες. Την ώρα της εκπομπής είναι πολύ πιο εύκολο να τα βρούμε και χωρίς κωδικό, αλλά τις υπόλοιπες ώρες μας διευκολύνει πάρα πολύ αν έχετε κρατήσει τον κωδικό. 6365 λοιπόν είναι ο κωδικός. Στα 70 ευρώ είναι μόνο η πρόταση που σας κάνουμε για μαργαριτάρια πάρα πολύ ακριβά. Τα ακριβότερα στον κόσμο, τα ωραιότερα στον κόσμο. Είναι ιδιαίτερη η πρόταση και λόγω χρωματικής ποικιλίας. Τα ιτινά μαργαριτάρια γνήσια και πιστοποιημένα που θα έρθουν συνοδευόμενα από την εγγύησή τους. Θα τα συνοδεύει δηλαδή η εγγύησή τους όταν θα έρθουν σε εσάς. Επίσης, στο κάτω μέρος της οθόνης σας μπορείτε να δείτε και τα τηλεφωνά μας αλλά και τις ώρες προβολών μας από το κανάλι 9. Εγώ απλά να συμπληρώσω, να μην ξεχνάτε να μας βλέπετε από το 9 το Διάβλο την Κυριακή 10.30 με 12 το μεσημέρι και από το κανάλι Extra στις 3 με 5 το απόγευμα. Τώρα 70 ευρώ είναι η πρότασή μας μόνο, είναι πρόταση δώρου για εσάς που μας παρακολουθείτε και θέλουμε να σας προσφέρουμε τόσο ακριβά κοσμήματα σε τόσο χαμηλές τιμές. Να περάσουμε να σας δώσω εκπληκτικό μονόπετρο, στο δώσω και πάρα πολύ οικονομικό σε σχέση με την πραγματική του αξία. Στο κωδικό 6844 έχουμε μονόπετρο, έχουμε ασήμι, έχουμε λευκό χρυσάφι στα 14 καράτια με διπλό επιχρύσωμα. Βλέπετε πως εδώ δεν έχουμε ξεχωριστή γάμπα και ξεχωριστό καστόνι, αλλά η ίδια η γάμπα προεκτείνεται και ολοκληρώνει το δακτυλίδι και δημιουργεί και το καστόνι. Είναι διπλή. Είναι σοφά καρφωμένη η πέτρα, είναι ελεύθερη για να περνάει το φως και να μας δίνει τις υπέροχες οπτικές της ιδιότητες, αλλά ταυτόχρονα είναι και απόλυτα προστατευμένη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επειδή δεν προεξέχει ψηλά το καστόνι, μπορείτε να κάνετε ακόμα και τις χειρονακτικές σας δουλειές χωρίς να κινδυνεύετε είτε να πιαστεί κάπου η πέτρα σας είτε να τραυματίσετε την πέτρα σας, γιατί ξέρετε και οι πολύτιμες πέτρες τραυματίζονται από τα διαμάντια που είναι τα πιο σκληρά από όλα, σπάνε πανεύκολα διότι έχουν σχισμό, μέχρι και τις πιο μαλακές πέτρες. Οι πέτρες οι πολύτιμες από μαργαριτάρια και διαμάντια μέχρι τον αχάτι που είναι και από τις πιο οικονομικές πέτρες οι αχάτες. Να ξέρετε, από τις πιο οικονομικές πέτρες είναι οι αχάτες και το κοινό κουάρτς, το κοινό λευκό κουάρτς. Γιατί έχουμε και ποικιλίες λευκού κουάρτς που δεν είναι οικονομικά, αλλά μιλάω για το κοινό λευκό κουάρτς. Τώρα, αυτό έτσι σε παρένθεση, μια και τα συζητούσαμε και μου ήρθε στο μυαλό. Τώρα λοιπόν, να έρθουμε στην πέτρα μας. Η πέτρα είναι υπέροχο ζυρκόνιο από την Καμπότζη, με βαθμό σκληρότητος 7,5 στην κλίμακα Μος, με βάρος 3 καράτια και 45 εκατοστά του καρατιού, με διαστάσεις 7,8 επί 7 mm, με superior λούστρο, ζωή και υπέροχη όψη, δηλαδή έχει καταπληκτικές οπτικές ιδιότητες. Έχει ψηλό δείκτη διάθλασης και τα ζυρκόνια όταν είναι ορυκτά και απόλυτα γνήσια, όπως είναι το ζυρκόνιο που σας προτείνω, και όταν έχουν υψηλό δείκτη διάθλασης αλλά και υψηλή διαφάνεια καθαρότητα, όπως η πέτρα μας εδώ, λάμπουν ακριβώς σαν τα μπριγιάν. Οι μοϊσανίτες λάμπουν καλύτερα από τα μπριγιάν. Τα ζυρκόνια λάμπουν ακριβώς όπως τα αντίστοιχα μπριγιάν. Μα γι' αυτό τα έχουν κιόλας. Τα πολύ καλά ζυρκόνια, πολλοί γεμολόγοι τα έχουν σαν μέτρο σύγκρισης για να βαθμολογούν ορισμένες οπτικές ιδιότητες των μπριγιάν. Και αυτό έτσι μέσα σε παρένθεση, μια και το παίρνει όλη η κουβέντα. Λοιπόν, εδώ έχουμε 3 καράτια 45 εκατοστά του καρατιού. Το ορυκτό ζυρκόνιο έχετε υπόψη σας, έχει το διπλό ειδικό βάρος από τον αδάμαντα.
Και εδώ έχουμε, ξανά το λέω γιατί είναι υπόθεση, είναι μεγάλο, 3 καράτια και 45 εκατοστά του καρατιού, ορυκτό, υπέροχο αλλά και απόλυτα γνήσιο ζυρκόνιο. Το ζυρκόνιο είναι πολύτιμο ορυκτό και είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια ως γιαρκόν ή ιακυνθίτης. Εξορίσσεται στη Γερμανία, στη Ρωσία, στο Πακιστάν, στη Μαδαγασκάρη, στην Καμπότζη, στην Νορβηγία κλπ. Τα χρώματα που βρίσκουμε το ορυκτό ζυρκόνιο είναι τα αντίστοιχα με τα διαμάντια. Αλλά τα βλέπουμε και σε ερυθροκάστανα, σε κίτρινο, σε πράσινο, σε μπλε, σε γκρι και σε άχρωμα. Η πιο ακριβή ποικιλία, μάλλον ανάμεσα στις πιο ακριβές ποικιλίες ορυκτού ζυρκονίου, είναι ο ιάκυνθος, ο οποίος εξορίσσεται, το χρώμα του είναι ανάμεσα σε ερυθρό και πορτοκαλί, έχει ένα πολύ ωραίο χρώμα, εξορίσσεται αποκλειστικά στη Ρωσία. Έχω δείξει μία και μοναδική φορά, έδειξα ιάκυνθο. Είναι σπάνια πέτρα και πάρα πάρα πολύ ακριβή. Γιατί οι Ρώσοι έχουν το μονοπόλιο και τα ζητάνε όσο θέλουν και βέβαια πολύ καλά κάνουν. Το ίδιο ακριβώς δεν γίνεται και με τα διαμάντια. Μία εταιρεία στο Λονδίνο έχει το μονοπόλιο της διανομής των διαμαντιών και τα ζητάει και αυτή όσο θέλει. Και πολύ καλά κάνει, γιατί και τα διαμάντια είναι υπέροχες πέτρες. Εδώ έχουμε 3 καράτια και 45 εκατοστά ορυκτό ζυρκόνιο. Τώρα, από μίμηση του ορυκτού ζυρκονίου, ποιο είναι η κυβική ζυρκόνια. Ή το ζυρκόν που λέμε, που είναι γεμάτο από βάφτα η αγορά και βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με την ορυκτή πέτρα και βεβαίως δεν έχουν και καμία απολύτως σχέση και στις αξίες. Τα ζυργονάκια ή όπως θέλουν τα λένε, συζυείς ή βγάζουν κατά καιρούς διάφορα ονόματα έτσι για να κεντρίζουν το εμπορικό ενδιαφέρον του κοινού, είναι ανεπαίσθητης αξίας, μην πω ότι σχεδόν μηδενική αξία τους. Δεν έχουν βέβαια καμία σχέση με το ορυκτό ζυρκόνιο, το οποίο είναι πολύτιμη πέτρα από τις πιο ακριβές κιόλας. Από τις πιο ακριβές, διότι είναι πολύ θεαματική λίθη. Διότι είναι πολύ όμορφη απλά λίθη. Και βεβαίως ένας πολύτιμος λίθος, όσο πιο όμορφος είναι, τόσο πιο ακριβώς γίνεται. Εδώ έχουμε ένα δαχτυλίδι της τάξης των 3.500 ευρώ. Το λιγότερο και το έχω στρογγυλοποιήσει προς τα κάτω το νούμερο. 300 ευρώ είναι η πρόταση. Μωρίστε, για να αποκτήσετε ένα μονόπετρο που είναι αγορά ζωής και που είναι νομίζω ό,τι ωραιότερο, ό,τι διαχρονικότερο, ό,τι σημαντικότερο να έχει οποιαδήποτε κυρία, όλες οι κυρίες πρέπει να έχουν ένα πολύ πολύ ωραίο μονόπετρο και πολύ αξιοπρεπές μονόπετρο και ειδού μια τέλεια ευκαιρία από τις πολλές που σας δίνει το Gem Palace. Σας το χαρίζω, 300 ευρώ μόνο. Να συνοψίσω λίγο, έχουμε ορυκτό ζυρκόνιο από την Καμπότζη στα 3 καράτια 45 εκατοστά του καρατιού, VVS1 η σπουδαιότατη διαφάνεια καθαρότητά του, 7,5 βαθμός σκληρότητα στην κλίμακα μό, 7,8 επί 7 mm είναι οι διαστάσεις του λίθου και η προσφορά δώρου στο εξαιρετικό μονόπετρο είναι τα 300 ευρώ. Το χρώμα του είναι off-white yellow είναι το χρώμα του. 300 ευρώ μόνο. Να συνεχίσουμε με το κωδικό 6851, να προτείνω Ριβιέρα Βραχιόλι. Η Ριβιέρα είναι καταπληκτική, όπως ακριβώς τη βλέπετε, είναι μεγάλη, είναι στα 4 χιλιοστά. Το πάχος της είναι μεγάλη γιατί έχουμε και μεγάλα ζαφύρια εδώ. Είναι multicolor τα ζαφύρια, ένα και ένα. Έχουμε ασήμι, έχουμε λευκό χρυσάφι στα 14 καράτια με διπλό επιχρήσωμα. Πολύ όμορφα δημιουργημένη, πολύ όμορφα δουλεμένη η Ριβιέρα. Πολύ όμορφα δουλεμένο το βραχιόλι και διακοσμημένο αποκλειστικά με ζαφύρια multicolor. Έχουμε ζαφύρια σε όλα τα χρώματα που μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα δούμε. Το ζαφύρι, στρογγυλά πολυεδρικά, στα 30 εκατοστά του καρατιού το καθένα. Τα ζαφύρια παρουσιάζουν συνολικό βάρος 16 καράτια και 50 εκατοστά του καρατιού. Είναι πολύτιμες πέτρες βέβαια τα ζαφύρια, η προέλευσή τους είναι από την Αφρική, έχουν βαθμό σκληρότητος 9 στην κλίμακα μος και διαφάνειες που κυμαίνονται από το VVS 1 έως το VVS 2. Οι πέτρες είναι ορυκτές και είναι απόλυτα γνήσιες, δηλαδή δεν έχουν την παραμικρή επεξεργασία. Το κόσμημα ξεπερνάει σε εκτίμηση τα 700 ευρώ. Γιατί έχουμε 16 καράτια και 50 εκατοστά του καρατιού, πολύτιμες, ορυκτές και γνήσιες πέτρες. Η πρόταση του Gem Palace είναι τα 155 ευρώ μόνο. 155 ευρώ για υπέροχη Ριβιέρα. Πολύ όμορφα δουλεμένη και διακοσμημένη με πολύτιμες πέτρες, όπως είναι τα ορυκτά και γνήσια ζαφύρια. 155 ευρώ είναι το δώρο που σας κάνει το Gem Palace, αυτή τη Ριβιέρα, σας την κάνει δώρο με αυτά τα λεπτά. Γιατί το επαναλαμβάνω, είναι πολύτιμες πέτρες, είναι ορυκτές πέτρες και είναι και γνήσιες
πέτρες με συνολικό βάρος 16 καράτια και 50 εκατοστά του καρατιού. 155 ευρώ μόνο. Να περάσουμε σε χρυσό δαχτυλίδι στον κωδικό 6852. Έχουμε κόσμημα πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε δαχτυλίδι χρυσό με νέα καράτια. Κίτρινο χρυσό, μεγάλο δαχτυλίδι, μεγάλο κόσμημα, 17 επί 17 μιλιμέτρη είναι οι διαστάσεις του. Να επαναλάβω, 17 επί 17 μιλιμέτρη είναι οι διαστάσεις του και φέρει 2 οβάλ τοπάζια Βραζιλίας, IF, διαφάνεια καθαρότητα, 8 βαθμός σκληρότητος στην κλίμακα μος, ένα καράκι το καθένα, ορυκτά, απόλυτα γνήσια, στο seafoam blue το χρώμα, ένα αναμέθιστο Βραζιλίας, 7,5 βαθμός σκληρότητος στη μος, IF, διαφάνεια καθαρότητα, ένα καράτι, ένα σιτρίν στο χρώμα το κίτρινο χρυσαφί στο ένα καράτι από τη Βραζιλία, 7-7,5 βαθμός σκληρότητος στην κλίμακα μος, με διαφάνεια καθαρότητα IF, όλες οι πέτρες, τα τοπάζια, ο αμέθιστος και το σιτρίν είναι ορυκτές και απόλυτα γνήσιες. Και επιπλέον έχουμε στο κέντρο του και στην περίμετρό του καρφωμένα λευκά μπριγιάν, στρογγυλά πολυεδρικά, 5 εκατοστά του καρατιού το καθένα, βαθμό σκληρότητος 10, στην κλίμακα μος από την Αφρική, βεβαίως ορυκτή και γνήσιη και αυτή η λίθη με γενικό βάρος, με συνολικό μάλλον βάρος στα 40 εκατοστά του καρατιού. Τα μπριγιάν δηλαδή είναι 40 εκατοστά του καρατιού στο συνολικό τους βάρος. Εδώ έχουμε κόσμημα της τάξης των 700 ευρώ. Και γιατί το λέω αυτό, να το δικαιολογήσω αμέσως. Διότι 40 εκατοστά του καρατιού μπριγιάν, έχετε υπόψη σας ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σας τα προσφέρει κανείς λιγότερο από 450 ευρώ. Αυτά τα μπριγιάν. Λιγότερο από 450 ευρώ με τίποτα. Συνεπώς, εδώ επιπλέον έχουμε και 2 τοπάζια και ένα αμέθιστο και ένα σιτρίν, όλες οι πέτρες ορυκτές γνήσιες, από ένα καράτι καθεμία. Έχουμε καρφώματα και έχουμε και εργατικά και έχουμε και το χρυσό. Πόση εκτίμηση φαντάζεστε ότι θα έπρεπε να δώσει στον κόσμο? Τα 700 ευρώ που λέω σαν εκτίμηση είναι πάρα πολύ λίγα. 160 ευρώ είναι η πρόταση από το Gem Palace. Και γιατί λέω ότι είναι πολύ λίγα? Για να το φτιάξει ένας τεχνίτης, να το κατασκευάσει σαν σκελετό, θα πάρει το λιγότερο 160 ευρώ. Το λιγότερο. Και ξεκινάμε από εκεί. Μετά βάλε το χρυσάφι, βάλε και τα υλικά για να καταλάβουμε πού φτάνει το κόσμο. Να μην τα πολυλογούμε. 160 ευρώ είναι η μοναδική μου προσφορά και εσείς ξέρετε, χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογώ τις τιμές, ξέρετε αν είμαστε εδώ στο Gem Palace η πιο οικονομική εταιρεία από όλες. Αυτό το γνωρίζετε. Γι' αυτό κιόλας μας επιβραβεύετε με την προτίμησή σας και με την τηλεθέασή σας. Σας κρατάμε και μας κρατάτε στροφιά με τον καλύτερο τρόπο. 160 ευρώ δώρο από το Gem Palace. Μενταγιόν, μεγάλο μενταγιόν με ζαφύρια έχουμε. Στο κωδικό 6855 έχουμε μεγάλο μενταγιόν. 2,5 επί 2,5 είναι οι διαστάσεις του, καθαρές χωρίς τον κρίκο του. Θα το δώσουμε με ασημένια πλατινωμένη αλυσίδα μήκου 45 εκατοστό δώρο. Εδώ έχουμε ασήμι, έχουμε λευκό χρυσάφι στα 14 καράτια και υπέροχα ορυκτά και γνήσια blue black ζαφύρια. Oval cut. Έχουμε ζαφύρια από την Αφρική με βαθμό σκληρότητος 9 στην κλίμακα μος. Ένα καράτι το καθένα. Συνολικά σε ξεχωριστά καστόνια είναι καρφωμένα 19 ζαφύρια oval cut. Αφρικής, βαθμό σκληρότητος είπαμε 9 στην κλίμακα μος, χρώμα blue black. Ένα καράτι έκαστο. Συνεπώς έχουμε συνολικό βάρος στα ζαφύρια 19 ολόκληρα καράτια. Έχουμε το μεταγιόν, μας δίνει το σχέδιο της διπλής ροζέτας. Μεγάλο μενταγιόν και πολύτιμο, γιατί έχουμε βαρύ υλικό, πολύ υλικό, πολύτιμο υλικό και ακριβό υλικό. 19 ολόκληρα καράτια σε 19 blue black ορυκτά γνήσια ζαφύρια Αφρικής. Είναι πάρα πολύ όμορφο το κόσμημα, βεβαίως όλες οι ηλικίες, βεβαίως όλες οι περιστάσεις και όλες οι ώρες ημέρας μπορεί να υποστηρίξουν ένα τέτοιο κόσμημα και μπορεί να υποστηριχθούν από ένα τέτοιο κόσμημα, είναι μοναδικό. Η εκτίμησή του 700 ευρώ, η μοναδική του προσφορά τα 135 ευρώ μόνο. 135 ευρώ μόνο για 19 ολόκληρα καράτια, ορυκτά και γνήσια πολύτιμα. Τα ζαφύρια γνωρίζετε ότι ανήκουν στην κατηγορία των πολύτιμων λίθων. Ζαφύρια και ρουμπίνια ανήκουν στην οικογένεια του κορουνδίου. Οι οικογένειες αυτές μας δίνουν από τους πιο ακριβούς πολύτιμους λίθους. 19 καράτια ζαφύρια, υπέροχο το κόσμημα, 135 ευρώ μόνο. Να δούμε λούς πέτρα, η οποία είναι πανέμορφη βέβαια. Στο κωδικό 6849 έχουμε λούς πολύτιμο λίθο. Έχουμε κουνζίτη
Ο Κουνζίτης προέρχεται από τη Βραζιλία, είναι λίθος ορυκτός και απόλυτα γνήσιος, δηλαδή δεν έχει την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης, που σημαίνει ότι κρατάει όλη του την αξία και παίρνει και υπεραξία. Είναι διαφάνειας καθαρότητας VVS1, έχει βάρος 11 καράτια και 93 εκατοστά του καρατιού, δηλαδή σχεδόν 12 καράτια, με διαστάσεις 14x14 mm. Φτάνουμε στον 1,5 πόντο διαμέτρημα. Πρόκειται βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, για μια μεγάλη πέτρα. Είναι ιδανική για δακτυλίδι, η πολύτιμη πέτρα που βλέπετε, αλλά και για μενταγιόν. Έχει βαθμό σκληρότητος 6,5-7 στην κλίμακα Μόσχου. Για όσους δεν με έχετε ξανακούσει, να πω ότι οι κουνζίτες είναι σχετικά νέο πολύτιμο ορυκτό. Ταυτοποιήθηκε το 1902 από μελετητή πολύτιμων λίθων από τη Νέα Υόρκη με όνομα George Frederick Kunz, από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Να πω επίσης ότι είναι πολύτιμος λίθος ο οποίος έχει τεράστια εμπορική αξία, πρωταγωνιστεί σε πολλές πάρα πολύ ακριβές σειρές κοσμημάτων σαν κεντρικός λίθος, και είναι σπουδαίος για άλλον ένα λόγο, διότι έχει την ιδιότητα του πλεοχρωισμού, που σημαίνει ότι η απόχρωση του χρώματός του αλλάζει ανάλογα με τη γωνία που κοιτάμε τον πολύτιμο λίθο. Αυτό από μόνο του δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ πολύ σπουδαία, χαρακτηριστική αλλά και πολύ ακριβή ιδιότητα για το λίθο. Παρουσιάζονται στα χρώματα του ροζ, του κίτρινου, του πράσινου και του ροδακινή, και πολύ πιο σπάνια του γαλαζοπράσινου. Και ο πράσινος είναι πολύ σπάνιος, αλλά και ο γαλαζοπράσινος ακόμα πιο πολύ. Όλοι οι κουνζίτες είναι πολύτιμοι λίθοι, όλοι οι κουνζίτες είναι πάρα πολύ ακριβοί λίθοι, και ιδιαίτερα όταν έχουν κορυφαία γεμολογικά χαρακτηριστικά. Στην περίπτωσή μας δεν ισχύουν μόνο αυτά που είπα στο λίθο που βλέπετε, αλλά έχει και μία επιπλέον ξεχωριστή σπουδαία ιδιότητα. Πέρα από το φαινόμενο του πλεοχρωισμού που παρουσιάζουν όλοι οι κουνζίτες, εδώ έχουμε και δίχρωμη πέτρα. Έχουμε πέτρα η οποία έχει το χρώμα το ροζ, το βαθύ, αλλά έχουμε και πέτρα η οποία επίσης έχει το χρώμα το λευκό. Καταλαβαίνετε ότι η διχρωμία αυτή, η πολύ σπουδαία και η πολύ σπάνια, αλλά και οι οπτικές του ιδιότητες, τον κάνουν τον κουνζίτη που σας παρουσιάζω πολύ ξεχωριστή και πολύ σπουδαία πολύτιμη πέτρα. Η εκτίμησή του ξεπερνάει τα 1.700 ευρώ. Πόσο θα σας το δώσουμε? 280. Καταλαβαίνετε, είναι τεράστιες οι αποκλήσεις στις τιμές εμπορικές από τις τιμές στις οποίες σας παρουσιάζουμε και σας διαθέτουμε τις πολύτιμες πέτρες μας. Όχι μόνο τις μη πολύτιμες, αλλά και τις πολύτιμες, όπως είναι ο κουνζίτης, που σας προτείνω στον κωδικό 6849. Μοναδική είναι η πέτρα, δίνω, όπως έχω πει και άλλες φορές, τεράστιες ευκαιρίες. Να συνοψίσω μία φορά τα χαρακτηριστικά του, τα γεμολογικά. 11 καράτια και 93 εκατοστά του καρατιού, σχεδόν 12 καράτια, διαστάσεις 14x14 mm. Είναι στρογγυλός το σχήμα του και η κοπή του είναι στρογγυλή, μεικτή, εξαιρετική, υπέροχη. Τις οπτικές ιδιότητες της πέτρας δεν χρειάζεται να τις περιγράψω εγώ, μπορείτε να τις δείτε. Θα μπορούσε να είναι ένα αντίστοιχο υπέροχο μπριγιάν. Αλλά είναι ένας υπέροχος κουνζίτης. Προέρχεται από τη Βραζιλία, είναι πέτρα ορυκτή, απόλυτα γνήσια και έχει βαθμό σκληρότητος 6,5-7 στην κλίμακα Μος. Μοναδικές ευκαιρίες και μοναδικές προτάσεις για να φτιάξετε κοσμήματα που θα ξεχωρίζουν από όλα. Γιατί, κακά τα ψέματα, οι κουνζίτες δεν κυκλοφορούν. Είναι πέτρες πολύτιμες, πολύ ακριβές και δεν κυκλοφορούν γιατί δεν συμφέρουν. 6849, σας το δωρίζω στα 280 ευρώ. Να δούμε κολιέ από τεράστιες πολύτιμες πέτρες όπως είναι οι Aqua Marines. Εδώ έχουμε κολιέ δημιουργημένο εξ ολοκλήρου από Aqua Marines, massif, ορυκτές, 100% γνήσιες, που σημαίνει καμία χρωματική επεξεργασία στους λίθους πολύτιμους, 12 χιλιοστών. Είναι ολοστρόγγυλες, λουστρέ και 12 λίες, δηλαδή και 12 χιλιοστά. Είναι μεγάλες αquamarines. Καλά, αυτή η ομορφιά εδώ, αυτές οι οπτικές ιδιότητες του κοσμήματος θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν ένα πολύ ωραίο κολιέ με μαργαριτάρια αυτού του χρώματος, ναι. Είναι πράγματι το κολιέ μοναδικό, εξαιρετικό, καταπληκτικό. Έχουμε πολύτιμες πέτρες. Εδώ οι Aquamarines, ξέρουμε, ανήκουν στην οικογένεια της Βυρίλου. Έχουν βαθμό σκληρότητος 8 στην κλίμακα Μος και προέρχονται από τη Βραζιλία. Πολλές δεκαετίες έχουμε συνεργασίες με την Βραζιλία και έτσι έχουμε την ευχέρεια, γιατί είναι πανθομολογουμένος η χώρα
που από την οποία εξορίσσονται πέτρες πολύτιμες και ημιπολίτιμες στις καλύτερες δυνατές ποιότητες, και έχουμε το λιγότερο 2,5 δεκαετίες, μην πω 3 σχεδόν δεκαετίες, καταπληκτικές συνεργασίες με εργοστάσια κοπής, με λίθους Βραζιλίας και απευθείας από την χώρα, και πράγματι ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση. Ίσα ίσα πάντα έχουμε να προτείνουμε πέτρες Βραζιλίας, οι οποίες είναι στις ανώτατες ποιότητες. Είναι στις ανώτατες πραγματικά ποιότητες. Αυτά είναι πράγματα που τα ξέρει όλος ο κόσμος όπου ασχολείται με το χώρο της κοσμηματοποίησης και με το χώρο των πολύτιμων λίθων. Εδώ έχουμε λοιπόν άκουα μαρίνες Βραζιλίας, εξαιρετικές, ορυκτές, γνήσιες, 12 χιλιοστών στο καταπληκτικό τους αυτό το χρώμα, το γαλανό της άκουα μαρίνας, και μάλιστα το πιο σκούρο, διότι ξέρετε, οι άκουα μαρίνες όσο σκουραίνει το μπλε τους το χρώμα, το γκριζογάλανο το χρώμα τους, τόσο ακριβότερες γίνονται σαν πολύτιμες πέτρες. Εδώ έχουμε καταπληκτικό το χρώμα που έχουν οι άκουα μαρίνες, και ανάμεσα στις μεγάλες άκουα μαρίνες έχουμε πιο μικρές άκουα μαρίνες των 4-5 χιλιοστών, οι οποίες είναι φασεταρισμένες. Έχουν έδρες. Δεν θελήσαμε να χαλάσουμε αυτή την υπέροχη συνέχεια από τις πολύτιμες πέτρες που βλέπετε με κάτι άλλο. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήσαμε τίποτε άλλο παρά μόνο άκουα μαρίνες, μεγάλες και μικρές φασεταρισμένες. Οι πέτρες έχουν διαφάνεια, είναι semi-translucent. Το κολλιέ έχει 45 εκατοστά μήκος, ολοκληρώνεται με ασημένιο επίχρυσο κούμπομα, και βεβαίως μπορούμε να το δούμε για να προσθέσουμε και έξτε. Το κόσμημα είναι της τάξης των 800 ευρώ, διότι εδώ έχουμε 595 καράτια από φυσικές, ορυκτές, υπέροχες άκουα μαρίνες. Δεν μιλάμε για άκουα χαλαζίες, κυρίες και κύριοι, που ο καθένας ό,τι προφταίνει λέει και ό,τι προφταίνει κάνει. Δεν μιλάμε για άκουα χαλαζίες, μιλάμε για γνήσιες άκουα μαρίνες. 595 καράτια, σχεδόν 600 καράτια, ναι. Η προσφορά του Gem Palace είναι τα 140 ευρώ μόνο. Και επιπλέον θα δώσουμε δώρο ένα ζευγάρι ασορτή σκουλαρίκια. Και όταν εμείς μιλάμε για δώρα, εννοούμε ότι είναι δώρα. Αφαιρούνται, δεν προστίθενται στην τιμή. 140 ευρώ είναι η μοναδική μας προσφορά. Να συνεχίσουμε με ροζ μαράγδι στον κωδικό 6860. Έχουμε ροζ μαράγδι σε κοπή πουάρ. Ξέρετε, η κοπή πουάρ είναι η κοπή που χαρακτηρίζει τα πιο ακριβά διαμάντια. Καταρχήν, τους πιο ακριβούς μοϊσανίτες στη συνέχεια. Και γενικότερα είναι η κοπή που χαρακτηρίζει τις πολύ πολύ ακριβές πέτρες, διότι είναι μία μίξη κοπής στρογγυλής πολυεδρικής μπριγιάν, αλλά και μαρκής κοπής. Δηλαδή αυτές οι δύο κοπές, η μαρκής και η στρογγυλή πολυεδρική, μας κάνουν το τελικό αποτέλεσμα της πουάρ κοπής. Είναι πολύ ακριβή και πάρα πολύ θεαματική σαν κοπή. Έχουμε ροζ μαράγδι εδώ ή μοργανίτη. Έχουμε την οικογένεια λοιπόν της Βυρίλου, στην οποία ανήκουν τα σμαράγδια, ανήκουν οι μαρίνες, τα ηλιόδωρα, η λευκή βύριλος και η κόκκινη βύριλος. Λοιπόν, αν σε αυτά που σας λέω καμιά φορά ξεχνάω κάτι, ένα μυαλό είναι αυτό, θα ζητήσω την κατανόησή σας. Πάντως, ένα είναι το σίγουρο, ότι σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά και σε ό,τι αφορά στα γενικότερα χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας πολύτιμου ή ημιπολίτιμου λίθου, σίγουρα δεν παίρνετε λανθασμένες πληροφορίες. Παίρνετε πάντα τις σωστές πληροφορίες σε ό,τι αφορά στις αξίες, στις σπανιότητες, αλλά και στα γεμολογικά χαρακτηριστικά. Εδώ στο κωδικό 6860 έχω ροζ μαράγδι να σας προτείνω σε καταπληκτική κοπή πουάρ. Θα μας δώσει βέβαια εξαιρετικό και μονόπετρο, αλλά και μονόπετρο λεμού. Και κατά περίπτωση, αν θέλετε να το περιστοιχίσουμε και με λευκά μπριγιάν, γιατί όχι, μπορούμε να το κάνουμε με πολύ πολύ οικονομικές συνθήκες και να βάλουμε και πολύ καλά μπριγιάν, GVVS. Λοιπόν, εδώ έχουμε 2 καράτια και 81 εκατοστά του καρατιού. Ροζ μαράγδι από την Βραζιλία. Πρόκειται για λίθο ορυκτό και για λίθο απόλυτα γνήσιο, μια και δεν έχει την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης. VVS1, διαφάνεια καθαρότητα, κορυφαία, έτσι. Έχουμε βαθμό σκληρότητος 8 στην κλίμακα MOS. Το χρώμα είναι το γλυκύτερο ροζ χρώμα. Πουάρι κοπή, 2 καράτια 81 εκατοστά, και οι διαστάσεις είναι 12,11 επί 9,15 μιλιμέτρα. Να τις επαναλάβω, 12,11 επί 9,15 μιλιμέτρα. Τώρα εδώ έχουμε κοντά 3 καράτια ροζ μαράγδι υψηλότατης κατάταξης γεμολογικής, κορυφαίας.
θα πρέπει να το πούμε σαν εκτίμηση, δεν πρέπει να το πούμε, σαν εκτίμηση στα 1600 ευρώ το λιγότερο, κοντά 3 καράτια. Λοιπόν, 280 ευρώ είναι η μοναδική τιμή που σας το προσφέρει το Gem Palace. 280 ευρώ, πουθενά μα πουθενά. Είτε στην Ημεδαπή είτε στην Αλλοδαπή δεν θα βρείτε τις τιμές που σας προτείνει το Gem Palace σε οτιδήποτε και αν σας προτείνουμε. 280 ευρώ τιμή δώρου. Πολύτιμος λίθος, φυσικός, ορυκτός, απόλυτα γνήσιος από τη Βραζιλία. Ροζ, μαράγδι ή μοργανίτης στα 2 καράτια και 81 εκατοστά του καρατιού, περίπου 3 καράτια. Μεγάλη πέτρα, υπέροχη πέτρα και δώρο στα 280 ευρώ. Να περάσουμε στον κωδικό 6857. Έχω να σας προτείνω πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ σπάνια και πάρα πολύ ακριβή, πολύτιμη πέτρα. Εδώ είμαστε στην οικογένεια της Βυρύλου. Η οικογένεια της Βυρύλου, όπως ίσως γνωρίζετε, συμπεριλαμβάνει μία σειρά από τις πιο ακριβές και τις πιο πολύτιμες πέτρες. Σε πολύ συγκεκριμένα χρώματα. Έχουμε τη γαλάζια Βυρύλο, που τη λέμε Aqua Marina. Έχουμε την ροζ ή ροδακινή της φωτιάς Βυρύλο, που τη λέμε ροζ μαράγδι ή μοργανίτη. Έχουμε την πράσινη Βύρυλο που τη λέμε σμαράγδι. Έχουμε την κίτρινη χρυσαφιά ή πορτοκαλοκίτρινη Βύρυλο που τη λέμε ηλιόδωρο. Έχουμε την κόκκινη Βύρυλο που έχει το κόκκινο της φλόγας. Δεν έχω δείξει ποτέ. Ηλιόδωρα έχω δείξει μία φορά. Την κόκκινη Βύρυλο δεν έχω δείξει ποτέ. Είναι πανάκριβη πέτρα και πολύ σπάνια. Και ιδιαίτερα όταν είναι καθαρή. Που έχει το κόκκινο της φωτιάς και λέγεται απλά κόκκινη Βύρυλος. Και έχουμε και τη λευκή Βύρυλο. Αμέσως πιο σπάνια από την κόκκινη Βύρυλο και είναι η πέτρα που σας δείχνω αυτή τη στιγμή, είναι η λευκή Βύρυλος που τη λέμε Γκοσενίτη. Εδώ έχουμε ένα τέλειο υπόδειγμα πολύτιμου λιθού λευκής Βυρύλου ή Γκοσενίτη από τη Βραζιλία, κυρίες και κύριοι, και πολύ μεγάλη πέτρα. Ο λίθος είναι ορυκτός, είναι απόλυτα γνήσιος, που σημαίνει έχει όλη του την αξία και τη διατηρεί. Δεν έχει καμία επεξεργασία, δηλαδή βελτιστοποίησης. Έχει κορυφαία διαφάνεια καθαρότητα, που είναι το VVS-1. Έχει βαθμό σκληρότητος στην κλίμακα MOS 8, όπως έχουν και όλα τα αδέρφια της που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, που σας είπα προηγουμένως. Το χρώμα είναι λευκό και μάλιστα από τα πολύ λευκά και είναι το F. Το σχήμα της είναι οβάλ και η κοπή της είναι οβάλ. 9 καράτια και 59 εκατοστά του καρατιού. Έχουμε τεράστιο λίθο. 9 καράτια και 59 εκατοστά του καρατιού. Πολύ μεγάλη πέτρα. Με διαστάσεις 15,52 επί 12,85 μιλιμέτρα. Η πρόταση είναι μοναδική και υπέροχη. Τι δαχτυλίδι, να το πούμε να το κάνουμε δαχτυλίδι, δεν θα υπάρχει όμοιό του. Να το πούμε να το κάνουμε μενταγιόν, επίσης θα είναι υπέροχο. Όπου και να τοποθετηθεί ένας τέτοιος λίθος, δίνει αμέσως την αίσθηση της πολυτέλειας και του πανάκριβου. Ακριβώς, γιατί είναι πολυτελής και πανάκριβος λίθος, είναι λευκή Βύρυλος ή Γκοσενίτης, από τα πιο σπάνια δείγματα. Το λευκό και το κόκκινο είναι από τα πιο σπάνια δείγματα. Μετά έχουμε το ηλιόδωρο, μετά έχουμε το ροζ μαράγδι και μετά έχουμε το σμαράγδι και την άκουα μαρίνα μαζί. Που δεν είναι σπάνιοι λίθοι, εξορίσσονται σε μεγάλες ποσότητες ακόμα. Εδώ ο λίθος έχει μία εκτίμηση που την έχω δώσει όσο πιο μετριοπαθή μπορούσα στις 2.600 ευρώ. 2.600 ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι είναι 9 καράτια και 59 εκατοστά του καρατιού, λευκή Βύρυλος VVS-1. Ορυκτή και απόλυτα γνήσια, πολύτιμη πέτρα. 460 ευρώ είναι το δώρο που σας κάνω από το Gem Palace. 460 ευρώ δώρο από το Gem Palace, λευκή Βύρυλος υπέροχη. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στις οπτικές ιδιότητες. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το διαπιστώσετε από την εικόνα που βλέπετε. Απλώς θα πω ότι ο λίθος είναι συγκλονιστικός. 460 ευρώ λοιπόν σας δίνω από τα πιο σπάνια πολύτιμα πετράδια που μπορείτε να δείτε. Από τα πιο σπάνια πολύτιμα πετράδια, 9 καράτια και 59 εκατοστά του καρατιού. Πάω στοίχημα ότι αυτή τη στιγμή στην τόπια αγορά, όσο και να ψάξετε, δεν θα βρείτε ούτε μία τέτοια πέτρα.
Ούτε μία. Εκτός από σπάνιες αυτές οι πέτρες είναι και πάρα πολύ ακριβές. Τώρα θα μου πείτε, αυτό δεν πάει μαζί? Ναι, συνήθως πάει μαζί. Συνήθως πάει μαζί. Και οι έμποροι πάνε, οι κοσματοπόλες δηλαδή, πάνε the safe way, πάνε τον πιο σίγουρο δρόμο και κοιτάνε αυτά που ξέρετε και αυτά που ξέρουν και εκείνοι και που θα τους αφήσουν και τα μεγαλύτερα κέρδη. Και αυτό έχει στερήσει τον κόσμο από πολλά πολλά ωραία πράγματα. Δεν είναι όλα εμπόριο, δεν είναι όλα κέρδος. Είναι και η αγάπη προς το αντικείμενο που πρέπει να μετράει. 460 ευρώ μόνο προτείνω και δωρίζω υπέροχη λευκή βύριλο, ορυκτή και γνήσια, 9 καράτια και 59 εκατοστά του καρατιού. 68-69 για να δούμε ένα θαυμάσιο κολιέ. Εξαίσιο σχεδιασμός και τελικό αποτέλεσμα. Βεβαίως από γνήσια και πολύτιμα υλικά δημιουργημένο. Έχουμε κοράλια σε χρώμα σωμών στα 10 χιλιοστά. 10 χιλιοστά είναι τα κοράλια. Είναι ολοστρόγγυλα και λουστρέ. Λίες πέτρες δηλαδή από κοράλι. Μασίφ γνήσιο κοράλι σε χρώμα σωμών. Δεν μιλάω για ρητίνες, δεν μιλάω για χρωματισμένες κόλλες, κοραλόπαστες, κοραλόσκονες ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάω για γνήσια κοράλια 10 χιλιοστών σε χρώμα σωμών. Μήκος 51 εκατοστά. Ολοκληρώνεται το κόσμημα, το κολιέ, με ασημένιο και επίχρυσο κούμπομα. Η ανάπτυξη του κολιέ διακόπτεται από αιματίτες, στρογγυλούς, φασεταρισμένους των 9 χιλιοστών και των 4 χιλιοστών. Έχουμε δηλαδή αιματίτες 4 των 9 χιλιοστών, στρογγυλούς επίχρυσους φασεταρισμένους και έχουμε και αιματίτες ροντέλ στα 4 χιλιοστά φασεταρισμένους και επίχρυσους επίσης. Ορυκτοί είναι και οι αιματίτες. Κεντρικά βλέπουμε θαυμάσιο καμέο. Θαυμάζουμε υπέροχο καμέο. Σε σχήμα οβάλ βέβαια, όπως είναι συνήθως, δεν είναι πάντα, αλλά συνήθως τα καμέο έχουν σχήμα οβάλ. Έχουμε λοιπόν καμέο εδώ, αληθινό καμέο, στα χρώματα του καφέ ολέ που είναι το φόντο του και του ιβουάρ που είναι η κοπέλα που είναι σκαλισμένη. Σκαλισμένη λοιπόν κοπέλα με το περίτεχνο κτένισμά της, το ωραίο κόσμημά της στο λαιμό, όπως είναι τα κλασικά, τα υπέροχα καμέο σχεδιασμένα. Βέβαια το κάθε καμέο, μπορεί να έχουμε δει πολλά καμέο με κοπέλες, αλλά η κάθε μια έχει τη δική της ξεχωριστή όψη και είναι φιλοτεχνημένη με το δικό της ξεχωριστό τρόπο. Ναι, έχουμε ιβουάρ και καφέ ολέ εδώ στα χρώματα που ταιριάζουν απόλυτα με τα σωμών χρώματα των κοραλιών μας. Το κόσμημα είναι της τάξης των 560 ευρώ το λιγότερο. 140 ευρώ είναι η πρόταση του Τζεμπάλας. 140 ευρώ. Για αυτή την υπέροχη σύνθεση, την τόσο πολύτιμη, έχουμε ορυκτά υλικά, έχουμε οργανικά υλικά και απόλυτα γνήσια και πανάκριβα. Έτσι γνωρίζετε ότι τα κοράλια όταν είναι φυσικά και όταν είναι σε ωραία ομοιόμορφα χρώματα είναι πανάκριβα, ναι. Και τα μετράμε με τα καράτια. Τώρα έχουμε και το καμέο, έχουμε και τους αιματίτες, έχουμε αυτή τη καταπληκτική δουλειά. Και όλα αυτά προσφέρονται. Ποιος θα μπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να το δώσει αυτό λιγότερο από 260-270 ευρώ? Είτε μπορούσαμε να το κάνουμε και με τυρκουάζ, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με μαργαριτάρια. Κάποια στιγμή μπορώ να σας δείξω και κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ωραίες ιδέες δηλαδή, αλλά ποιος θα μπορούσε να το δώσει λιγότερο? Το Gem Palace το δίνει 140 ευρώ. Και δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο και τίποτε οικονομικότερο από αυτό στη γη, όχι μόνο στην ελληνική αγορά. 140 ευρώ μόνο. Να δούμε το νούμερο 6407 που είναι άδετος λίθος και πρόκειται για φθορίτη. Φθορίτη σε χρώμα απαλό πράσινο, φίλες φίλοι. Πολύ όμορφο χρώμα αυτό το πράσινο, το ανοιχτό. Και βεβαίως ορυκτή πέτρα και βεβαίως απόλυτα φυσική. Απόλυτα γνήσια, χωρίς καμία επεξεργασία βελτιστοποίησης. Προέρχονται από το Αφγανιστάν, έχουν βαθμό σκληρότητος 6 στην κλίμακα ΜΟΣ. Η διαφάνεια καθαρότητά τους είναι απόλυτα τέλεια και είναι το IF. Και το σχήμα είναι οβάλ και η κοπή είναι concave. Έχω πει για την concave κοπή ότι είναι μια, ανήκει στις πιο θεαματικές κοπές. Είναι μια από τις θεαματικότερες κοπές που μπορούμε να έχουμε. Βέβαια και η άσερ είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά άσερ κόβουμε τα καρέ και τους δίνουμε τελείως διαφορετική ομορφιά. Έτσι και η concave κοπή που έχουμε εδώ αξιοποιεί
τις καθαρές πολύτιμες πέτρες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η κοπή Iconcave. Εδώ ο θωρίτης είναι 2 καράτια και 23 εκατοστά του καρατιού. 2 καράτια και 23 εκατοστά του καρατιού, με διαστάσεις 1 εκατοστό μήκος και 8 μιλιμέτρα το πλάτο. Η πέτρα, βέβαια, θα το επαναλάβω, είναι απόλυτα γνήσια, απόλυτα φυσική, ορυκτή. Το συνιστώ και για μονόπετρο, δίνει πολύ ωραίο μονόπετρο μια τέτοια πέτρα, αλλά και για μονόπετρο λαιμού και για σκουλαρίκια, μονόπετρα ή ελαφρώς κρεμαστά, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Η τιμή εκτίμησης του λίθου ξεπερνάει τα 130 ευρώ. Η προσφορά μας είναι στα 30 ευρώ μόνο. 30 ευρώ μόνο για 2 καράτια και 23 εκατοστά του καρατιού, ορυκτό λίθο, υπέροχο, εντελώς γνήσιο, ανεπεξέργαστο, 2 καράτια και 23 εκατοστά του καρατιού. IF είναι ο φθορίτης από το Αφγανιστάν. Η πρόταση βεβαίως και είναι από αυτές που δεν μπορούμε να αντισταθούμε, γιατί είναι κορυφαίος πολύτιμος λίθος. Στα 30 ευρώ μόνο. Να προχωρήσουμε 68-58, να δώσω 2 τοπάζια τα οποία είναι εξαίρετα. Βέβαια και για τα γεμολογικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και για το χρώμα του. Εδώ έχουμε 2 τοπάζια τα οποία τα έχουμε κάνει σετ. Να γνωρίζετε ότι όταν έχουμε πολύτιμες ή μη πολύτιμες πέτρες έγχρωμες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταιριάξουμε ζευγάρια, να ταιριάξουμε σετάκια. Πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν μπορούμε αυτό να το κάνουμε, τότε τις πέτρες δεν τις χωρίζουμε. Δηλαδή, αν έχουμε μόνο 2 πέτρες, όπως έχουμε εδώ, έχουμε μόνο 2 πέτρες, δεν τις χωρίζουμε. Θα τις δώσουμε και τις 2 μαζί σε πάρα πολύ καλή τιμή, για να μπορείτε, δηλαδή, ό,τι θα έπρεπε κανονικά το Gem Palace, έτσι, να δώσει τη μία, εμείς θα δώσουμε και τις 2. Για να μπορείτε να τις πάρετε και τις 2, είναι αμαρτία να χωρίσουν αυτές οι 2 πέτρες. Τώρα, τοπάζια λοιπόν. Τοπάζια από τη Βραζιλία. Με βαθμό σκληρότητας 8 στην κλίμακα Μος. Τα τοπάζια είναι σκληρή, πολύτιμη λίθη και πολύτιμη λίθη. Με συνολικό βάρος 2 καράτια και 20 εκατοστά του καρατιού. Έχουμε 1 10 και 1 10 η κάθε μία πέτρα. Με διαστάσεις 7,2 επί 5 ο ένας λίθος και 7,2 επί 5,2 μιλιμέτρ ο άλλος λίθος. Στο μάτι όμως αυτή η διαφορά, η ελαχιστότατη, δεν φαίνεται καθόλου. Η κοπή τους είναι οβάλ, καθώς επίσης και το σχήμα τους είναι οβάλ. Η διαφάνεια καθαρότητά τους είναι το VS2. Είπαμε, προέρχονται από τη Βραζιλία και είναι λίθη ορυκτή. Μην μπερδεύετε τα τοπάζια που σας δείχνουμε στο Gem Palace με τα τοπάζια που κυκλοφορούν στην αγορά. Το όνομα τοπάζι, το όνομα ζαφύρι, το όνομα ρουμπελίτης, το όνομα σμαραγδίτης, είναι πολύπαθα. Αυτές οι πέτρες καημένες είναι πολύπαθες, γιατί με αυτά τα ονόματα στην αγορά βαφτίζουν τις ψεύτικες πέτρες, τις γυαλόπετρες. Και έτσι δημιουργείται στον κόσμο η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα τοπάζια, τα σμαράγδια, οι ρουμπελίτες και τα ζαφύρια, ότι είναι τα λευκά, κυρίως τα λευκά, τα έχουν, τι να πω. Λοιπόν, ότι είναι πέτρες φθηνές, δεν είναι καθόλου φθηνές πέτρες. Καταρχήν είναι πολύτιμες πέτρες και στη συνέχεια οτιδήποτε είναι πολύτιμο γνωρίζετε ότι είναι και ακριβό. Εδώ έχουμε ένα λόγο παραπάνω να λέμε τα τοπάζια αυτά ξεχωριστά από το χρώμα τους. Το χρώμα είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες τιμής του οποιοδήποτε λίθου. Είτε αυτός είναι ημιπολίτιμος είτε είναι πολύτιμος, όπως εδώ τα τοπάζια. Το χρώμα είναι το παραΐμπα μπλε. Παραΐμπα. Αν ακούτε χρώμα παραΐμπα ή παντ παράτσα, να ξέρετε ότι μιλάμε για πολύ ακριβά χρώματα. Το παντ παράτσα είναι ακόμα πιο ακριβό από το παραΐμπα, αλλά και το παραΐμπα είναι πάρα πολύ ακριβό χρώμα σε οποιοδήποτε λίθο και αν το δείτε. Εδώ έχουμε παραΐμπα μπλε, το χρώμα, και είναι μοναδικό και εξαιρετικό και παρακαλώ αξιολογήστε το και μόνοι σας. Οι δύο πέτρες θα εκτιμηθούν στα 380 ευρώ και θα προσφερθούν στα 90 και οι δύο μαζί. Και μιλάμε για ένα καράτι 10 εκατοστά η κάθε μία, έτσι. 90 ευρώ, δηλαδή 45 ευρώ η κάθε πέτρα. Ασύλληπτες προσφορές και ασύλληπτες προτάσεις γίνονται εδώ στο Gem Palace. Δύο σπανιότατα τοπάζια, υπέροχα, 90 ευρώ και τα δύο μαζί. Στα 2 καράτια και 20 εκατοστά, δώρο είναι. Να δούμε στον κωδικό 6731
Ένα κολιέ μήκους 55 εκατοστών, δημιουργημένο έξω ολοκλήρου από υπέροχα ρουμπίνια Αφρικής, με βαθμό σκληρότητος 9 στην κλίμακα Μος, πέτρες γνήσιες και υπέροχες. Βλέπετε ότι είναι τοποθετημένες ντεγκραντέ. Είναι περασμένες από ειδικό κορδόν υψηλής αντοχής και κόμπο-κόμπο, δεμένες, και είναι, είπαμε, τοποθετημένες ντεγκραντέ. Ξεκινάμε από τις πολύ μεγάλες με διαμέτρημα 2 εκατοστών και καταλήγουμε στο 1,5 με 1 εκατοστό περίπου. 400 καράτια συνολικά έχουμε σε ρουμπίνια Αφρικής, ορυκτά και υπέροχα σκαλισμένα στο χέρι. Κολιέ με εκτίμηση τα 990 με 1000 ευρώ. Προσφορά 150 ευρώ μόνο από το Gem Palace. Ορυκτά ρουμπίνια Αφρικής, 400 καράτια, 55 εκατοστά μήκος. 150 ευρώ μόνο. Στον κωδικό 6731, ειδικότατη προσφορά, 400 καράτια ρουμπίνια Αφρικής. Ορυκτά, υπέροχα σκαλισμένα, τεγκρατέ τοποθετημένα και μόνο 150 ευρώ. Να δούμε αντίκα τώρα, βραχιόλι, στο κωδικό 6705. Εδώ πρόκειται για αντίκα. Τοποθετείται ανάμεσα στο 1920-1930. Το βραχιόλι έχει δημιουργηθεί στην Αίγυπτο. Είναι μείγμα μετάλλων τα οποία περιέχουν και χρυσό. Δεν το έχουμε ακριβώς τοποθετήσει για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει για να το αναλύσουμε να κόψουμε κομμάτι και δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι όμως σπουδαίο κόσμημα, βεβαίως απόλυτα χειροποίητο κόσμημα, και να σας πω τα στάδια κατασκευής του, τα οποία τα έχουμε βέβαια μελετήσει. Ξεκίνησαν λοιπόν και φτιάξανε το κεντρικό, το στοιχείο. Το στοιχείο. Κόψανε στον πάγκο το στοιχείο. Παρακαλώ να μας το δείξετε από την πίσω όψη για να δουν πως είναι κομμένο από πίσω το κάθε στοιχείο, το επαναλαμβανόμενο που δημιουργούν αυτά τα στοιχεία, δημιουργούν το βραχιόλι. Ξεκινήσανε λοιπόν και κόψανε καταρχήν τον οδηγό, το στοιχείο. Στη συνέχεια το γυρίσανε από την καλή και αρχίσανε περιμετρικά με το φακό, γιατί αυτό με το μάτι με τέτοια λεπτομέρεια δεν γίνεται. Και σκαλίζανε περιμετρικά ένα λεπτεπίλεπτο υπέροχο σκάλισμα. Στη συνέχεια σκαλίσανε περιμετρικά πολύ όμορφα λουλούδια. Γύρω-γύρω είναι τα λουλούδια, ας είναι καλυμμένα με φιλιγκρί. Κάτω από το φιλιγκρί που βλέπετε έχει λουλούδια σκαλισμένα. Φτιάξανε το κεντρικό το μοτίφ για να φιλοξενήσει το ζάντ. Και γύρω-γύρω το κεντρικό, συγγνώμη, καστόνι, για να φιλοξενήσει το ζάντ. Και γύρω-γύρω από το καστόνι. Κοιτάξτε να δείτε ότι έχει άλλο σχέδιο, άλλο σκάλισμα. Στη συνέχεια, αφού γίνανε όλα αυτά, δημιουργήθηκαν τα φιλιγκρί. Το φιλιγκρί είναι τεχνοτροπία. Δημιουργήθηκε λοιπόν το φιλιγκρί και αυτό χειροποίητα και τοποθετήθηκε και ολοκληρώθηκε η υπέροχη σύνθεση του κάθε στοιχείου. Και τώρα λοιπόν αυτά τα στοιχεία συνδέθηκαν αρσενικό θηλυκό και με καβίλιες μεταξύ τους, ακριβώς με τον τρόπο που γίνονταν τότε τα κοσμήματα, και συνέθεσαν ένα μοναδικό και υπέροχο βραχιόλι στο σύνολό του, αυτό που βλέπετε τώρα. Αυτό το βραχιόλι για να γίνει σήμερα, να γίνει έτσι τώρα, τι λέμε, έτσι, απόλυτα χειροποίητο. Να γίνουν τα φιλιγκρί, να τραβηχτούν τα μέταλλα, να γίνουν τα σκαλίσματα κτλ. Θέλει 2 εβδομάδες δουλειά δεν φτάνει. 2 εβδομάδες δουλειά δεν φτάνει. Αυτή η ιστορία λοιπόν, ξεκινάμε και μετράμε 1500 ευρώ εργατικά. Στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί ένας τέτοιος τεχνίτης που μπορεί να φτιάξει το αριστούργημα είναι χρυσοπληρωμένος, έχετε υπόψη σας. Να πούμε λοιπόν, στην καλύτερη περίπτωση, να μας πάρει πολύ λίγα, ξεκινάμε με 1500 ευρώ εργατικά. Και μετά έχουμε και όλες τις υπόλοιπες δαπάνες. Όμως δεν μπορώ να δώσω τέτοια εκλογικευμένη εκτίμηση στο κόσμημα, γιατί εδώ έχουμε αντίκα. Και όταν μιλάμε για αντίκες, το πράγμα πάει αλλού, οι αξίες πάνε αλλού και δεν θα διακινδυνεύσω καμία εκτίμηση. Γιατί οι εκτιμήσεις στις αντίκες είναι κυρίως υποκειμενικές, επειδή δεν παίζουν οι πραγματικές αξίες, δεν παίζουν ρόλο οι πραγματικές αξίες. Και συνεπώς δεν θέλω να δώσω καμία εκτίμηση, συνεπώς θα το πω ανεκτίμητο. Το βραχιόλι. Ο καθένας όσο θέλει το ζητάει. Είναι αντίκα, δεν υπάρχει δεύτερο, δεν μπορεί κανείς να το επαναλάβει. Ποιος να είναι τόσο τρελός να κάτσει να κάνει. Παρατηρήστε τις δουλειές που έχουν τα λουλουδάκια και η περίμετρος των στοιχείων που αποτελούν το βραχιόλι, η περίμετρος των μοτή. Παρατηρήστε γιατί δουλειά συζητάμε τώρα εδώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με τίποτα. Να το χαρίσω 250 ευρώ. Το χαρίζω στα 250 ευρώ. Το κόσμο είναι ανεκτίμητο. Δεν γίνεται δεύτερο τέτοιο πράγμα. 1920-1930 είναι της τεχνοτροπίας, της αισθητικής art deco.
έχει δημιουργηθεί στην Αίγυπτο, είναι ένα και μοναδικό, είναι ανεκτίμητο. Πάρτε το χάρισμα λοιπόν, 250 ευρώ, από το Gem Palace όπως κάνω πάντα. Να δούμε δαχτυλίδι υπέροχο και βεβαίως και πολύ ακριβώς στο κωδικό 6836. Έχουμε ασίμι, έχουμε λευκό χρυσό στα 14 καράτια με διπλό επιχρήσωμα και έχουμε και τρία fancy τοπάζια, ροζ έντονα, ροζ κόκκινο θα το πω, έντονο, σε fancy κοπή. Η κοπή των τοπαζιών εδώ παρουσιάζει σχήμα καρδιάς. Τα τοπάζια καταρχήν είναι πολύτιμες πέτρες. Μην τα μπερδεύετε με τα τοπάζια που βλέπετε δεξιά-αριστερά, που είναι στην καλύτερη περίπτωση χαλαζίες, βαμμένοι, στη χειρότερη περίπτωση απλά στρασάκια. Εδώ έχουμε γνήσια ορυκτά τοπάζια. Είναι ακριβές λοιπόν πέτρες, γιατί ανήκουν στην κατηγορία των πολύτιμων και των εξαιρετικά θεαματικών λίθων. Όταν λέω εξαιρετικά θεαματικός ένας λίθος, μιλάω για τις οπτικές ιδιότητες. Και επίσης όλοι γνωρίζουμε πως όταν ένας λίθος έχει εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες, αυτομάτως καθίσταται πολύ ακριβός, γιατί γίνεται πολύ εμπορικός. Το διαμάντι γιατί είναι τόσο πολύ ακριβό? Γιατί έχει εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες. Ανάμεσα στα άλλα. Έτσι και εδώ τα τοπάζια μας. Έχουμε λοιπόν υπέροχη fancy κοπή. Ξέρουμε ότι οι fancy κοπές πληρώνονται ακριβότερα από τις regular κοπές και μάλιστα πολλές φορές πολύ ακριβότερα. Εδώ έχουμε τρία τοπάζια, είναι ένα καράτι το καθένα και η κοπή τους είναι καρδιά. Ένα καράτι το καθένα. Το χρώμα δεν χρειάζεται να σας το περιγράψω. Τις οπτικές ιδιότητες που δείχνουν ότι έχουν υψηλόδεικτη διάκλαση, επίσης δεν χρειάζεται να σας περιγράψω. Μπορείτε να τις δείτε και μπορείτε να τις ευχαριστηθείτε και να τις θαυμάσετε. Έχουμε μεγάλο δαχτυλίδι, είναι 14x14 mm. Δηλαδή πάμε 1,5x1,5 πόντο. Τα τοπάζια είναι σχηματικά καρδιές και η κοπή τους είναι πορτογαλική. Οι πέτρες έχουν διαστάσεις 6x6 mm. Είναι το χρώμα το ροζ το πολύ έντονο ανάμεσα σε ροζ κόκκινο. Η διαφάνειά τους είναι εξαιρετική, κορυφαία και είναι IFVDS1. Προέρχονται από την Αφρική και έχουν βαθμό σκληρότητος 8 στην κλίμακα Μόσχου. Και πάντα μιλάμε για ορυκτές πέτρες. Να πω την εκτίμηση του κοσμήματος. Η εκτίμηση του κοσμήματος ξεπερνάει τα 1000 ευρώ. Τέτοια τοπάζια και μάλιστα σε fancy κοπές δεν τα συναντάμε συχνά. Και όταν τα συναντήσουμε τα πληρώνουμε ακριβά. Το δώρο που θα σας κάνει το Gem Palace είναι τα 180 ευρώ μόνο. Δώρο το Gem Palace σας τα κάνει. 180 ευρώ μόνο το δαχτυλίδι βέβαια. Χαρακτηρίζεται απλά υπέροχο. Είναι εξίσου εντυπωσιακό και πολύτιμο. Και θα σας το δώσω στη μοναδική τιμή των 180 ευρώ. Αυτή την υπέροχη δουλειά και τρία ορυκτά τοπάζια από ένα καράτι το καθένα, fancy κοπή, IFVVS1, ορυκτά, στο εξαιρετικό αυτό χρώμα και με αυτές τις οπτικές ιδιότητες που θα μπορούσαν να είναι υπέροχα ροζ μπριγιάν. Και δεν θα είχε να μας δώσει τίποτα παραπάνω από άποψη λάμψης το ροζ μπριγιάν. Το ξέρετε, το βλέπετε. 180 ευρώ μόνο. Να δούμε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που δεν έχουν το τέρι τους. Στην ομορφιά και στην πρωτοτυπία όμως. Έχουν υπέροχο σχέδιο εδώ. Συνολικά μας δίνουν άνθος τα σκουλαρίκια. Και βλέπουμε ότι είναι κατασκευασμένα με εξαιρετικό τρόπο. Έχουμε ασίμι, έχουμε λευκό χρυσάφι. Στα 14 καράτια έχουμε διπλό επιχρήσωμα. Πύρος, κλιπ είναι το κούμπομά τους. Είναι μεγάλα. 15x15 mm, υπερκαλύπτουν δηλαδή το λογό. Τώρα εδώ παρατηρούμε υπέροχα έντονο ροζ χρώματος. Το πάζια είναι ανάμεσα στο ροζ και στο κόκκινο της πλόγας. Είναι πολύ ιδιαίτερο ροζ χρώμα, πλογάτο, αλλά έχουμε και πολύ υψηλά γεμολογικά χαρακτηριστικά. Έχουμε δείκτη διάκλασης μεγάλο, ο οποίος μας δίνει οπτικές ιδιότητες καταπληκτικές, σε συνάρτηση με την διαφάνεια του καθαρότητα των λίθων και με την υπέροχη κοπή. Τα τοπάζια άνετα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ροζ μπριγιάν. Έχουμε fancy πανάκριβη κοπή, μας δίνει καρδιά η κοπή και είναι πορτογαλική. Έχουμε σχήμα λοιπόν καρδιάς και πορτογαλική κοπή. Συνολικά βλέπουμε 6 τοπάζια από ένα καράτι το καθένα. Τα τοπάζια είναι πολύτιμη λίθη όταν είναι ορυκτά. Όταν είναι οτιδήποτε άλλο δεν το συζητάμε, αλλά όταν είναι ορυκτά συγκαταλέγονται ανάμεσα στους θεαματικούς και πολύτιμους λίθους. Προέρχονται από την Αφρική, τα τοπάζια εδώ, έχουν βαθμό σκληρότητος 8 στην κλίμακα Μόσχου. Έχουν διαφάνεια καθαρότητα κορυφαία που είναι το IFVDS1. Να πω άλλη μία φορά τις διαστάσεις των σκουλαρικιών, 15x15 mm.
Καταλαβαίνετε, έχουμε μεγάλα σκουλαρίκια και φανταστείτε ένα τέτοιο κόσμημα να στολίζει την εμφάνισή σας οπουδήποτε και αν θέλετε να πάτε. Βεβαίως μπορείτε να το υποστηρίξετε από το πρωί, αλλά να συνοδεύσει και μια πάρα πολύ καλή σας εμφάνιση ένα τέτοιο ζευγάρι σκουλαρίκια, διότι ξεπερνάει τον ορισμό του θεαματικού και του όμορφου. Δεν είναι απλά θεαματικά, δεν είναι απλά όμορφα, είναι εξαίσθημα και υπέρβλημα. Βεβαίως είναι για όλες τις ηλικίες, έτσι δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας. Έχουμε σκουλαρίκια λοβού, εξαιρετικά. Πανάκριβο το κόσμημα, 2.000 ευρώ θα το πω. Το κόσμημα θα το πω 2.000 ευρώ. Οι πέτρες μας είναι απαραμίλης, γεμολογικής και αξίας, αλλά και με απαράμιλες οπτικές ιδιότητες. 260 ευρώ θα το ζητήσω και είναι δώρο. 260 ευρώ. Πουθενά δεν θα βρείτε αυτές πέτρες. Πουθενά. Και αν τυχόν κατά λάθος βρείτε μία, θα θέλετε 1.000 ευρώ για να αποκτήσετε τη μία. Αυτές είναι οι τιμές της αγοράς. 260 ευρώ μόνο σας τα χαρίζει το Gem Palace. Υπέροχα τοπάζια. 6, ένα καράκι το καθένα. Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Σας τα χαρίζουμε μόνο 260 ευρώ. Να περάσουμε σε μενταγιόν. Μενταγιόν με διαμάντια και ρουμπίνια. Στον κωδικό 6679. Ακριβώς το ίδιο σχέδιο μπορώ να σας το διαθέσω και με σμαράγδια. Με ακριβώς τα ίδια βάρη βέβαια και τις ίδιες διαστάσεις και το ίδιο σχέδιο. Εδώ έχουμε μεγάλο μενταγιόν, 20x18 mm είναι οι διαστάσεις. 20x18 mm. Έχουμε ασίμι και πλατίνα, σκουρόχρωμη πλατίνα. Και όλη η επιφάνεια του μενταγιόν, όλη η επιφάνεια και η μπρος και η πίσω, όλη η επιφάνεια είναι καλυμμένη με διαμάντια. Diamond cut από την Αφρική, ορυκτά με βαθμό σκληρότητος 10 στην κλίμακα MOS. Επίσης, ούτε ένα χιλιοστό δεν υπάρχει ελεύθερο από την επιφάνεια του μενταγιόν. Είναι όλο καρφωμένο διαμάντια. Και επίσης βλέπουμε και εξαιρετικό σχέδιο δημιουργημένο με ρουμπίνια σε ορθό σχηματισμό. Έχουμε ρουμπίνια Αφρικής, ορυκτά, γνήσια, με βαθμό σκληρότητος 9 στην κλίμακα MOS, SI2 είναι η καθαρότητά τους και το χρώμα τους είναι το πιο αντιπροσωπευτικό και όμορφο ρουμπινί. Πολυεδρική σκοπή, 20 εκατοστά του καρατιού, συνολικό βάρος ρουμπινιών 4 καράτια, συνολικό βάρος διαμαντιών 2 καράτια και 40 εκατοστά του καρατιού. Ρουμπίνια είναι επίσης καρφωμένα και στις πλευρές βλέπουμε ότι το μενταγιόν είναι εξαγωνικό. Σε κάθε πλευρά λοιπόν από τις 6 είναι στο κέντρο καρφωμένο και από ένα ρουμπίνι. Θα σας παρακαλέσω γιατί ακριβώς το ίδιο με το ίδιο σχέδιο και τα ίδια βάρη και τις ίδιες διαστάσεις, το προτείνω και σε σμαράγδι και επειδή δεν θα το γυρίσουμε σήμερα, θα σας παρακαλέσω να το πάρετε να μας το δείξετε με το γάντι και να μας το δείξετε γύρω-γύρω για να δουν οι φίλες και οι φίλοι πόσο όμορφα είναι δημιουργημένο, αλλά για να έχουν και οπτική άποψη των μενταγιών αυτών με σμαράγδια. Είναι ακριβώς τα ίδια βάρη, ακριβώς οι ίδιες διαστάσεις και ακριβώς τα ίδια γεμολογικά στοιχεία. Η εκτίμηση του μενταγιών ξεπερνάει οπωσδήποτε, αφού έχουμε 2,5 περίπου καράτια διαμάντια και 4 καράτια εκλεκτά ρουμπίνια, δεν μπορεί η εκτίμηση να μην ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ. 160 ευρώ είναι η πρότασή μας. 160 ευρώ μόνο. Και το προτείνουμε περασμένο από υπολεργική σιλικόνη, δίνει έτσι ένα πρωτότυπο, ιδιαίτερο, εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα, το βλέπετε, το καταλαβαίνετε, αλλά αν μας το ζητήσετε μπορούμε να το δούμε και περασμένο από αλυσίδα. 160 ευρώ μόνο. Στο κωδικό 6863 έχω πολύ ιδιαίτερη πρόταση να σας κάνω. Σπάνια σε αραιά χρονικά διαστήματα δείχνω σκαλισμένες πέτρες τέτοιου τύπου. Και τις δείχνω σε ωραία χρονικά διαστήματα γιατί δεν τις βρίσκουμε συχνότερα για να σας τις προτείνουμε. Εδώ έχουμε κουάρτς ή χαλαζία, λευκό, πεντακάθαρο, είναι IF διαφάνεια καθαρότητα. Βεβαίως λίθο ρηκτό, βεβαίως λίθο εντελώς ανεπεξέργαστο. 132 καράτια και 90 εκατοστά του καρατιού. Με σχήμα πουάρ, με στρογγυλεμένες γωνίες, βεβαίως όλες οι γωνίες και κοπή καμποσών. Στο κάτω μέρος του βλέπετε τα χρώματα της γης. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι άλλο παρά έγκλειστος χλωρίτης. Όταν στο κουάρτς έχουμε έγκλειστο χλωρίτη, διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται η τιμή του απευθείας. Γίνεται συλλεκτικός. Ο
Χλωρίτης τι είναι? Πολύ σπάνιο ορυκτό, το οποίο σχεδόν ποτέ δεν βρίσκεται ελεύθερο στην φύση. Πάντα το βρίσκουμε έγκλειστο σε κάποιο λίθο και όταν βρεθεί διπλασιάζει και τριπλασιάζει την τιμή αυτού του λίθου. Αν τυχόν και βρεθεί σε πολύ πολύ μικρά βάρη ελεύθερο, τότε να ξέρετε ότι είναι τόσο ακριβό που δεν μπορεί παρά να αγοραστεί μόνο από πολύ σπουδαίους συλλέκτες ή από μουσεία ή παρεμφερή τέλος πάντων ιδρύματα που θα ενδιαφέρονται να έχουν δείγματα τόσο σπάνιων ορυκτών. Εδώ λοιπόν έχουμε έγκλειστο υπέροχο χλωρίτη και επιπλέον η πέτρα αναδεικνύεται και από σπουδαίο σκάλισμα βλέπουμε ωραιότατο κλαδί πάνω στο οποίο στέκονται δύο φλαμίγκο τα οποία είναι σκαλισμένα και με την παραμικρή λεπτομέρεια, κοιτάνε το ένα το άλλο, είναι σπουδαιότατο το σχέδιο και έχουμε το εξής πανοραμικό εδώ, ότι επειδή η επιφάνεια, επειδή καταρχήν είναι πάρα πολύ καθαρό το κουάρτς και η επιφάνειά του είναι μπομπέ και κύλι, λειτουργεί κάπως σαν μεγενθητικός φακός και μας δίνει την αίσθηση του τρισδιάστατου, δηλαδή νομίζουμε ότι είμαστε μέσα στο τοπίο αυτό, μας δίνει την αίσθηση του τρισδιάστατου και μας δίνει και την αίσθηση του απόλυτα φυσικού σε ό,τι αφορά στο σκάλισμα. Έχουμε λοιπόν υπέροχη περίπτωση σκαλισμένης πέτρας και σπάνιας πέτρας, διότι εδώ έχουμε και το χλωρίτη συν της άλλης, έχουμε τεράστιο λίθο 132 καράτια και 90 εκατοστά του καρατιού, 3,5 επί 2,5 είναι τα εκατοστά οι διαστάσεις του, 3,5 επί 2,5 βεβαίως προτείνεται μόνο για μενταγιόν. 3,5 επί 2,5 εκατοστά, μοναδικός λίθος, η εκτίμησή του θα ξεπερνούσε οπωσδήποτε τα 670 ευρώ, η προσφορά είναι τα 140 μόνο. Με κάθε λεπτομέρεια, με υπέροχο τρόπο, μας δίνει φαντασμαγορικό τρισδιάστατο αποτέλεσμα το πετράδι όταν το κοιτάμε από μπροστά, αλλά και από το πλάι να το δούμε. Θα δούμε μια άλλη οπτική αυτού του υπέροχου κάδρου, έτσι, αυτής υπέροχης σύνθεσης. Λοιπόν, και από το πλάι να το δούμε και από μπροστά μας δίνει πανοραμική 3D αίσθηση. Ο λίθος, βεβαίως ορυκτός και βεβαίως γνήσιος. Έτσι, αυτές είναι οι μεγάλες ευκαιρίες και οι πολύ σπάνιες ευκαιρίες που σας προτείνει το Gem Palace. 140 ευρώ μόνο. 68-64 να προτείνω σταθερό βραχιόλι. Βέβαια με πάρα πολύ όμορφη δουλειά, τη βλέπετε προσεγμένη. Πολύ ωραία χοδραρισμένη η εσωτερική του πλευρά, πάρα πολύ όμορφο, υψηλό δείγμα, δείγμα μάλλον υψηλής κοσμηματοποίησης, τέλειο δείγμα. Αυτά του τύπου τα κοσμήματα τα έχετε δει και σε άλλους καλούς συναδέλφους, εκτός από μας. Είναι τύπου Βικτοριανού. Η Βικτοριανή εποχή σε όλες τις περιόδους της έδωσε καταπληκτικά κοσμήματα. Έδωσε καταπληκτικά σχέδια αργυροχρυσοχοΐας, καταπληκτικά δείγματα και πολύ όμορφα κοσμήματα. Πολλά από αυτά αναπαράγονται, είναι vintage και είναι πάρα πολύ της μόδας. Βεβαίως δεν είναι τι της μόδας είναι, αυτά είναι για τώρα. Ήταν για χτες, είναι για τώρα και θα είναι και για ύστερα από 1000 χρόνια. Δεν έχουν μόδες αυτού του τύπου τα κοσμήματα, γιατί είναι πάρα πολύ βασιλικά πρώτα απ' όλα, αλλά είναι και πάρα πολύ ακριβά, διότι είναι διακοσμημένα μόνο με υπερπολίτιμες πέτρες, όπως είναι τα σμαράγδια, τα ρουμπίνια, τα ζαφύρια και κυρίως τα διαμάντια. Εδώ έχουμε ασίμι, έχουμε λευκό χρυσό στα 18 καράτια, έχουμε πλατίνα μαύρη περιμετρικά πάνω και κάτω στο βραχιόλι, έχουμε κίτρινο χρυσό στα 18 καράτια σταθερό βραχιόλι με δύο κουμπώματα ασφαλείας δεξιά και αριστερά και με το κουμπωμά του το ίδιο, το κεντρικό εξαιρετικό με το μεντεσέ του όπως φτιάχναν τότε τα κοσμήματα, το που ανοιγοκλίνει το βραχιόλι, και έχουμε σμαράγδια οβάλ πολυεδρικά σμαράγδια Αφρικής ορυκτά, απόλυτα γνήσια, με βαθμό σκληρότητος 8, στην κλίμακα ΜΟΣ που παρουσιάζουν συνολικό βάρος 19 καράτια και 85 εκατοστά του καρατιού.
Και έχουμε και διαμάντια κορονέ. Περιμετρικά είναι φαρδί το βραχιόλιξ, φτάνει στον 1,5 πόντο, ίσως και παραπάνω. Έχουμε λοιπόν κορονέ διαμάντια, 4 καράτια και 26 εκατοστά του καρατιού και table cut ολόλευκα διαμάντια στα 13 καράτια και 26 εκατοστά του καρατιού. Συνολικό βάρος διαμαντιών, τα 17 καράτια και 50 εκατοστά του καρατιού. Είναι πολύτιμο το κόσμημα, τα διαμάντια είναι δεμένα τα table cut σε τσακμάδες, όπως ακριβώς δένανε τότε τα διαμάντια. Ο τσακμάς είναι κύλος καθρέφτης στο καστόνι που υποδέχεται το διαμάντι. Κύλος καθρέφτης που υποδέχεται το διαμάντι, αυτό είναι το καστόνι του διαμαντιού. Συνολικό βάρος λοιπόν διαμαντιών 17,5 καράτια, συνολικό βάρος σμαραγδιών 19 καράτια και 85 εκατοστά του καρατιού. Εδώ έχουμε μεγάλα βάρη, είχαμε ξαναπαρουσιάσει με διαμάντια, ρουμπίνια νομίζω και σμαράγδια. Λοιπόν, εδώ έχουμε μεγαλύτερο βάρος και σμαραγδιών και διαμαντιών, κυρίες και κύριοι. Το Gem Palace φροντίζει ούτως ώστε σε αυτά τα πολύ όμορφα κοσμήματα να έχουμε πολύ καλές ποιότητες λίθων. Ό,τι και αν είναι αυτή η λίθη, αλλά και για τα διαμάντια φροντίζουμε να είναι λευκά και καθαρά. Τώρα, η τιμή εκτίμησης είναι στις 5.000 ευρώ. Μια πάρα πολύ καλή τιμή για να προσφερθεί ένα τέτοιο κόσμο θα ήταν οι 4.000 ευρώ, για παράδειγμα. Και γνωρίζετε ότι όλοι οι συνάδελφοι στις 4.000 ευρώ, νομίζω ίσως και λίγο παραπάνω, σας προτείνουν τέτοιου τύπου βραχιόλια, τόσο όμορφα βραχιόλια. Το Gem Palace θα σας το πει στα 620 ευρώ μόνο. Κάθε φορά κάνουμε τα ίδια πράγματα. Εδώ πόσο είναι, εδώ είναι πάνω από το 1 πέμπτο. Είναι 6, 6, 6, 7, 42. Εδώ είναι στο 1 έβδομο της τιμής. Στο 1 έβδομο της τιμής της αγοράς σας προτείνουμε εμείς το βραχιόλι. Γιατί αυτή είναι η πολιτική του Gem Palace. Έτσι έχει αποφασίσει το Gem Palace να διαθέτει τα αγαθά του σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές και σε πάρα πολύ υψηλές ποιότητες. 620 ευρώ λοιπόν, σας το χαρίζουμε το βραχιόλι. Να περάσουμε στον κωδικό 6862 για να θαυμάσουμε υπέροχο φυσικό ορυκτό ζυρκόνιο σε χρώμα μπλε. Έχετε υπόψη σας ότι τα διαμάντια, οι μοϊσανίτες, τα ζυρκόνια, όταν τα δούμε σε μπλε χρώμα, το μπλε χρώμα επειδή είναι πιο εμπορικό από τα άλλα χρώματα είναι και ακριβότερο. Και όσο πιο σκούρο είναι, τόσο πιο ακριβό γίνεται. Εδώ λοιπόν έχουμε υπέροχο μπλε χρώμα στο ορυκτό ζυρκόνιο, 5 καράτια και 82 εκατοστά του καρατιού. Λάβετε υπόψη σας ότι το ζυρκόνιο έχει το διπλό ειδικό βάρος από το διαμάντι. Έχουμε κοπή οβάλ και σχήμα οβάλ και το χρώμα είναι πράγματι μοναδικό. Έντονο μπλε μοναδικό χρώμα. Βεβαίως το ζυρκόνιο προέρχεται από την Καμπότζη που έχουμε τα ωραιότερα ζυρκόνια. Έχει βαθμό σκληρότητας 7,5 στην κλίμακα μόχ. Πρόκειται για λίθο ορυκτό. Διαφάνεια καθαρότητα έχει IF. Το βάρος του είναι 5 καράτια και 82 εκατοστά του καρατιού. Και οι διαστάσεις του είναι 11 επί 9 mm. Αν ήταν δηλαδή αυτό διαμάντι θα είχε το διπλό όγκο περίπου έτσι. Εδώ επειδή το ζυρκόνιο έχει διπλό ειδικό βάρος από το διαμάντι, έχουμε 11 επί 9 mm διαστάσεις. Η εκτίμησή του είναι 1.600 ευρώ. Η προσφορά από το Gem Palace είναι 440 ευρώ. Διότι τα ορυκτά ζυρκόνια είναι σπουδαίοι και ακριβοί πολύτιμοι λίθοι, ανήκουν στην πρώτη γραμμή των πολύτιμων λίθων, εκείνη η θέση τους. Και βεβαίως εδώ έχουμε 5 καράτια και 82 εκατοστά του καρατιού, δηλαδή κοντά 6 καράτια πολύτιμης πέτρας, με κορυφαία γεμολογικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς 1.600 ευρώ είναι η εκτίμηση αυλεπή, 440 ευρώ είναι η μοναδική μου προσφορά. Να πούμε δύο κουβέντες για το ζυρκόνιο, για όσους δεν έχετε ξαναακούσει. Λοιπόν, είναι σπουδαίο ορυκτό. Έχει ίδιες οπτικές ιδιότητες με του διαμαντιού, εφόσον είναι καθαρό και εφόσον έχει υψηλά γεμολογικά χαρακτηριστικά, όπως εδώ. Γιατί και εδώ θα μπορούσαμε άνετα αυτό να το πούμε ένα μπλε υπέροχο μπριάν. Έτσι, αυτές τις οπτικές δηλαδή ιδιότητες έχει.
και είναι γνωστό από την αρχαιότητα ως γιαρκόν ή αλλιώς η ακινθήτης. Όταν θέλουμε να αγοράσουμε ζυρκόνιο, ορυκτό ζυρκόνιο, προσέχουμε να μην είναι μεταμεικτικό, διότι τα μεταμεικτικά ζυρκόνια δεν έχουν τις κοφτερές μεταλλικές λάμψεις αυτές τις υπέροχες του διαματιού και του ζυρκονίου, αλλά έχουν λιπαρές λάμψεις, γιατί είναι αναμεμειγμένα με μέταλλα σπάνιων γεών. Έτσι σχηματίζουν μεταμεικτικές φάσεις με μέταλλα κυρίως σπάνιων γεών. Οι σπάνιες γεές είναι με μέταλλα τα οξύδια των οποίων είναι γεώδους μορφής. Έτσι, και ονομάζονται σπάνιες λόγω της σπανιότητάς τους. Λοιπόν, αυτού του τύπου τα ζυρκόνια να τα αποφεύγουμε, τα καταλαβαίνουμε από τη λάμψη. Σας είπα, είναι λιπαρή η λάμψη τους, αλλά μπορεί και στο πέρασμα του χρόνου, λόγω της αθρής σύστασής τους, να διαλυθούν. Θα προσέχετε όταν αγοράζετε ορυκτό ζυρκόνιο, το ζυρκόνιο να είναι καθαρό, να μην περιέχει σπάνιες γεές. Εξορίζονται στην Νορβηγία, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Καμπότζη, στο Πακιστάν, στη Μαδαγασκάρη κλπ. Έχουν, από τα καλύτερα είναι τα ζυρκόνια της Καμπότζης. Έτσι, έχουμε σαν απομίμηση του ορυκτού ζυρκονίου τα cubic ζυρκόν, τα γνωστά σας, από το εμπόριο ζυρκονάκια ή συζύς, ή ένας τύπος είναι και τα σύγνητη, έτσι, που είναι η θυγατρική της Βαρόφσκη κτλ. Αυτά βέβαια δεν έχουν αξίες, το αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι χημικά πετραδάκια, και, αλλά μας δίνουν όμως ωραίες οπτικές ιδιότητες. Έτσι. Είναι και αυτές σκληρές πέτρες, αλλά χημικές. Οι χημικές πέτρες εννοείται ότι δεν έχουν αξίες. Έτσι, δηλαδή έχουν μηδέν αξία μεταπόλησης, για να σας το πω. Μπορεί να ακούγεται κάπως αυτό που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μηδέν αξία μεταπόλησης. Λοιπόν, μην τα μπερδεύουμε λοιπόν. Τα ορυκτά, πανάκριβα και γνήσια ζυρκόνια και τα καλά, έτσι, τα μη μεταμεικτικά, με τα χημικά ζυρκονάκια του εμπορίου ή cubic ζυρκόνι, όπως αλλιώς θέλουν να τα λένε. 440 ευρώ είναι η πρόταση, 5 καράτια και 82 εκατοστά του καρατιού. Εννοείται ότι εδώ βλέπουμε υπέροχο μονόπετρο στο χέρι. Φανταστείτε το αυτό να βάλουμε γύρω γύρω κατάλευκα λαμπερά μπριγιάν. Τι δαχτυλίδι θα δώσει ή τι μονόπετρο λαιμού θα δώσει. Εμείς τα μπριγιάν τα δίνουμε, τα χαρίζουμε στην κυριολεξία. Είναι πάρα πολύ οικονομικές οι τιμές που προσθέτουμε τα μπριγιάν στα κοσμήματά σας, έτσι. Γιατί δεν τα κάνουμε μπόνους, δεν τα βλέπουμε εμπορικά. Τα δίνουμε όσο ακριβώς τα παίρνουμε και τις κατασκευές μας τις κάνουμε μπόνους. Δεν κερδίζουμε τίποτε από αυτά. Είναι μπόνους για όσους και όσες μας προτιμάτε για τις πέτρες σας. Λοιπόν, 440 ευρώ μόνο. 68-61, εδώ έχω να προτείνω διάσπορο. 3 καράτια και 6 εκατοστά του καρατιού. 3 καράτια και 6 εκατοστά του καρατιού. Με διαστάσεις 11 επί 8 μιλιμέτρων. 11 επί 8 μιλιμέτρη είναι οι διαστάσεις του λίθου. Με κοπή και σχήμα οβάλ, με χρώματα που είναι το olive green, το πράσινο της ελιάς, και το πορτοκαλοκόκκινο. Με βαθμό σκληρότητος 7 στην κλίμακα μος. Με διαφάνεια καθαρότητα VS1, έχει εξοριχθεί στην Τουρκία και πρόκειται για λίθο, ορυκτό και απόλυτα γνήσιο, που σημαίνει δεν έχει επεξεργασία βελτιστοποίησης. Έχουμε λοιπόν διάσπορο ή ζουλτανίτη. Το διάσπορο, το όνομά του το πήρε από την ελληνική λέξη διασπορά, διότι διασπείρει το φως και λάμπει. Πρωτοεξορίχθηκε το 1800 περίπου στη Ρωσία. Τα καλύτερα και ωραιότερα διάσπορα και πιο ακριβά εξορίσονται στην Τουρκία. Ανήκει βέβαια στην κατηγορία των πολύτιμων λίθων και είναι σπουδαίοι πολύτιμοι λίθοι τα διάσπορα, διότι παρουσιάζουν μεταξύ των άλλων και το υπέροχο φαινόμενο αλλαγής χρώματος, δηλαδή από τον ήλιο, από το ψυχρό στο ζεστό φως αλλάζουν χρώμα, από τον ήλιο στη σκιά ή από το φως πυρακτώσεως μέσα στο σπίτι μας, στο φως του φθορισμού ή στο φως το LED κτλ. Και στο σπίτι μας, δηλαδή, αν έχουμε εναλλαγή ψυχρού και ζεστού φωτός, έχουμε αυτή την αλλαγή χρώματος, αλλά και έξω όταν είμαστε από τον ήλιο στη σκιά αμέσως έχουμε την αλλαγή χρώματος από πράσινο σε πορτοκαλοκόκκινο. Αυτό το φαινόμενο το έχουν κάποιες πέτρες, όποιες πέτρες το έχουν αυτό το φαινόμενο,
καθίστανται αμέσως, σπουδαίες και περιζήτητες. Κάποια ζαφίδια έχουν το φαινόμενο αλλαγή χρώματος, οι αλεξανδρίτες έχουν το φαινόμενο της αλλαγής του χρώματος και μάλιστα μας δίνουν και χρώματα πολύ παραπλήσια με το διάσπορο, το πράσινο και το πορτοκαλοκόκκινο δηλαδή, ή το μοβ-κόκκινο. Και οι γρανάτες, κάποιες γρανάτες έχουν το φαινόμενο αλλαγή χρώματος, φθορίτες έχουν φαινόμενο αλλαγής χρώματος κτλ. Εδώ έχουμε λοιπόν σπουδαίο υπέροχο διάσπορο Τουρκίας με δείκτη διάθλασης 1702-1750. Τα διάσπορα έχουν γενικά υψηλό δείκτη διάθλασης, γι' αυτό έχουμε και πολύ καλές οπτικές ιδιότητες στα διάσπορα. Ιδανικό, όπως θα καταλαβαίνετε και μόνοι σας, για δαχτυλίδι ή για μονόπετρο λαιμού. Είναι πάρα πολύ όμορφες πέτρες, πάρα πολύ σπουδαίες πέτρες και αλλάζουν αμέσως χρώμα. Αμέσως όμως, να ξέρετε ότι όταν οι πέτρες έχουν αυτή την ιδιαίτερη και πολύ φαντασμαγορική ιδιότητα της αλλαγής χρώματος, οι καλές πέτρες αλλάζουν αμέσως το χρώμα. Καταρχήν η πέτρα πρέπει να είναι ορυκτή και πρέπει να είναι και απόλυτα γνήσια. Όταν λέμε γνήσια, να μην έχει καμία επεξεργασία βελτιστοποίησης. Και έτσι ο ρυκτός ολίθος που είναι γνήσιος αλλάζει αμέσως χρώμα. Δεν και τα χρώματα που μας δίνει είναι πάρα πολύ έντονα. Φαίνεται δηλαδή έντονη αυτή η αλλαγή χρώματος. Φυσικά κυκλοφορούν στο εμπόριο και χημικοί λίθοι που αλλάζουν χρώμα, όμως όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουν πάρα πολύ μικρές αξίες. Δηλαδή η αξία τους να είναι, ας πούμε, ένας αντίστοιχος λίθος στα 3 καράτια, τι αξία να έχει αξία 5 ευρώ, 10 ευρώ. Δεν έχει αξία. Παραπάνω. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις χημικές πέτρες, ακόμα και αν έχουν αυτή την ιδιότητα, με τις ορυκτές πέτρες με κανένα τρόπο. Ούτε στην σπανιότητα, αλλά ούτε και στην αξία. Οι αξίες είναι η μέρα με τη νύχτα. Εδώ έχουμε πέτρα της τάξης των 1480 ευρώ. 1480 ευρώ είναι η εκτίμησή της, βάσει των στοιχείων της. 240 ευρώ είναι η πρότασή μας. 240 ευρώ μόνο για μοναδική πέτρα με αλλαγή χρώματος, ένα σπουδαίο διάσπορο Τουρκία στα 3 καράτια και 6 εκατοστά του καρατιού. 240 ευρώ μόνο. Να δούμε στον κωδικό 6865. Βικτοριανό, σταθερό, υπέροχο βραχιόλι, διακοσμημένο αποκλειστικά από λευκά διαμάντια. Κορονέ και table cut. Έχουμε ασίμι, έχουμε χρυσάφι κίτρινο στα 18 καράτια. Έχουμε λευκό χρυσό στα 18 καράτια και έχουμε και πλατίνα, το σκούρο μέταλλο που βλέπετε, μαύρη πλατίνα, περιμετρικά. Η πλατίνα σαν μέταλλο, να ξέρετε, έχει γενικά του γραφίτι το χρώμα. Το βραχιόλι είναι πλατή, ξεπερνάμε περίπου τον 1,5 πόντο και έχουμε κορονέ περιμετρικά διαμάντια, 4 καράτια και 2 εκατοστά του καρατιού, γενικό βάρος. Επίσης έχουμε κεντρικά, καρφωμένα σε τσακμάδες, table cut διαμάντια με γενικό βάρος 19 καράτια και 66 εκατοστά του καρατιού. Τα διαμάντια είναι ορυκτά, είναι γνήσια, έχουν βαθμό σκληρότητος 10 στην κλίμακα μος και προέρχονται βέβαια από την Αφρική. Συνολικό βάρος διαμαντιών 23 καράτια και 68 εκατοστά του καρατιού. Βραχιόλι πάρα πολύ όμορφο, πολύ όμορφα φινιρισμένο. Σας έχουμε δείξει αυτό το σχέδιο και άλλη φορά, αλλά με μικρότερο βάρος διαμαντιών. Σας το έχουμε δείξει το ίδιο σχέδιο και με διαμάντια ρουμπίνια σμαράγδια και σας το έχουμε δείξει και το ίδιο σχέδιο με διαμάντια και σμαράγδια. Τώρα σας το δείχνουμε εξ ολοκλήρου διακοσμημένο, βικτοριανού τύπου υπέροχο βραχιόλι με κορονέ και με table cut ολόλευκα διαμάντια. Με συνολικό βάρος 23 καράτια και 68 εκατοστά του καρατιού. 6.500 ευρώ είναι η εκτίμηση του κοσμήματος. 620 ευρώ είναι η μοναδική τιμή προσφοράς. 6.500 ευρώ εκτίμηση. Προσέξτε, 23 καράτια και 68 εκατοστά του καρατιού table cut και rose cut διαμάντια έχουμε ορυκτά. 620 ευρώ είναι η μοναδική τιμή. Να μην αρχίσουμε να λέμε τι και πώς και τα λοιπά, ούτε γιατί τα δίνουμε τόσο οικονομικά, γιατί έτσι μας αρέσει. Τα δίνουμε τόσο οικονομικά, όσο θέλει ο καθένας, δίνει τα υπάρχοντά του. Όσο θέλει ο καθένας, πουλάει τα αγαθά του. Η κάθε επιχείρηση έχει το δικό της στυλ, το δικό της τρόπο, τους δικούς της ανθρώπους, με τις δικές τους προσωπικότητες και τους δικούς τους χαρακτήρες. Συνεπώς, βάσει όλων αυτών, αποφασίζει ποια θα είναι η πολιτική της και πόσο ακριβά οικονομικά θα διαθέσει τα αγαθά της. Το Gem Palace έχει αποφασίσει ως πολιτική προσέγγισης του κοινού να έχει την πολύ καλή ποιότητα και την πολύ καλή τιμή συνάμα.
θα παραμείνουν κοντά μας όσοι και όσες αντιλαμβάνονται και εκτιμούν αυτή μας την ιδιαιτερότητα, την πάρα πολύ σπουδαία. Έχουμε λοιπόν εδώ στον κωδικό 6865 βραχιόλι καταπληκτικής τεχνικής αρτιότητας, 23 καράτια και 68 εκατοστά του καρατιού λευκά διαμάντια, table cut και rose cut στα 620 ευρώ δώρο. Να προχωρήσουμε στον κωδικό 6857α για να προτείνω ζαφύρι. Το ζαφύρι έχει πορτοκαλοκίτρινο χρώμα, υπέροχο και πανάκριβο πορτοκαλοκίτρινο χρώμα και σπανιότατο. Είναι πολύτιμος λίθος βέβαια, με οπαλίζουσα επιφάνεια, με διαφάνεια καθαρότητα translucent. Είναι εξαιρετικό το πολύτιμο πετράδι εδώ και μοναδικό και για τον όγκο του και για το βάρος του και για το υπέροχο χρώμα του. Και βεβαίως έχουμε ορυκτό πολύτιμο λίθο από την οικογένεια του κορουνδίου. Έχουμε οικογένεια κορουνδίου, ξέρετε, συμπεριλαμβάνει τα ζαφύρια όλων των χρωματικών ποικιλιών και τα ρουμπίνια. Έχουμε λοιπόν εδώ ζαφύρι με βαθμό σκληρότητος 9 στην κλίμακα Μος. Χώρα προέλευσης είναι η Κεϊλάνη. Στην Κεϊλάνη δεν εξορίζονται μόνο τα μπλε ζαφύρια, τα γνωστά και πολύ ακριβά της Κεϊλάνης, αλλά όλα τα χρώματα των ζαφυριών. Έχουμε λοιπόν εδώ ζαφύρι Σεϊλόν με βάρος 33 καράτια και 22 εκατοστά του καρατιού. Διαφάνεια καθαρότητα translucent, να πω άλλη μία φορά το βάρος του. 33 καράτια και 22 εκατοστά του καρατιού. Καταλαβαίνουμε αυτό το βάρος για ζαφύρι, έτσι. Τι σημαίνει? Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και σημαίνει πολύ ακριβή, πολύτιμη πέτρα. Τώρα από εκεί και πέρα το σχήμα και η κοπή του είναι οβάλ και χαρακτηρίζεται excellent. Τις κοπές τους δίνουμε τη βαθμολογία τους από τις έδρες και από τις συμμετρίες των εδρών, να έχετε υπόψη σας. Εδώ έχουμε excellent που είναι το highest grade, δεν υπάρχει καλύτερος βαθμός για να βάλουμε. Λοιπόν, excellent λοιπόν η κοπή του, oval και ζαφύρι και ηλάνης. Τώρα, οι διαστάσεις του είναι 21 επί 18 μιλιμέτρα, 21 επί 18 μιλιμέτρα. Να πω μια φορά τα καράτια, ότι είναι 33 καράτια και 22 εκατοστά του καρατιού. Τεράστια μεγέθη για αυτές πολύτιμες πέτρες. Αυτά τα μεγέθη όταν έχουμε να κάνουμε με ζαφύρια ή με ρουμπίνια ή με σμαράγδια καθιστούν τους πολύτιμους λίθους ιδιαιτέρους ακριβούς, πολύ ακριβότερους από ότι αν ήταν ένας μεσαίος μέσος όρος βάρους. Λοιπόν, το πετράδι συνοδεύεται από το GRS, είναι Identification Card και το λένε Gemstone Identification Report και το κάθε Ινστιτούτο δίνει το GJIL, έχουμε το AGL, έχουμε το GRS, έτσι αυτά. Αυτές οι ονομασίες δίνονται από τα αρχικά των ονομάτων των εκάστοτε Ινστιτούτων. Λοιπόν, έχουμε πιστοποιημένο Ινστιτούτο εδώ με ISO 9001 του 2015. Επίσης, το όνομα είναι Gemological Research Station. Να ξέρετε ότι οι αυθεντικές κάρτες που συνοδεύουν τις πολύτιμες πέτρες ή τα κοσμήματα φέρουν απαραίτητος σηριακό ρυθμό, φέρουν τη φωτογραφία του λίθου ή του κοσμήματος και τη φυσική και την ηλεκτρονική διεύθυνση του εργαστηρίου. Έτσι, τα εργαστήρια πρέπει να είναι πιστοποιημένα και βεβαίως οτιδήποτε άλλο δείτε, απλά δεν ισχύει, οτιδήποτε άλλο δείτε σαν συνοδευτικό, σαν κάρτα συνοδευτική ή σαν δίπτυχο ή τρίπτυχο συνοδευτικό, άμα δεν έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά τουλάχιστον, δεν μιλάω για ειρηδίζουσες ταινίες ή barcodes κτλ, αλλά αυτά τα τρία απαραίτητα χαρακτηριστικά, δηλαδή σηριακό αριθμό και τις δύο διευθύνσεις, πρέπει να τα έχουν οπωσδήποτε για να θεωρούνται γνήσιες. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο σας ξαναείπα δεν μπορεί να ισχύει ως γνήσια κάρτα συνοδευτική. Η κάρτα βέβαια αυτή είναι και η ταυτότητα του λίθου. GRS λοιπόν συνοδεύει τον πολύτιμο λίθο. Έχουμε εδώ ζαφύρι όπου η αξία του ξεπερνάει τα 1450 ευρώ και το στρογγυλεύω προς τα κάτω όπως κάνω πάντα.
255 είναι η μοναδική τιμή που σας το δίνω εδώ από την εκπομπή του Gem Palace. 255 ευρώ μόνο για σαφύρι σεϊλόν, 33 καράτια και 22 εκατοστά του καρατιού με κοπή οβάλ μεικτή, η οποία χαρακτηρίζεται excellent, κυρίες και κύριοι. Ορυκτή πέτρα υπέροχη, με διαστάσεις 21 επί 18 μιλιμέτρα. Έχουμε μεγάλη πέτρα. Ξεπερνάμε τους δύο πόντους, έτσι. Λοιπόν, 255 ευρώ μόνο. 68-66 να δούμε κόσμημα κολιέ. Είναι βαρύτιμο και βαρύ. Και βαρύ σαν κόσμημα και βαρύτιμο. Διότι είναι διακοσμημένο εξ ολοκλήρου με λευκά διαμάτια. Στο κωδικό 68-66, στο κάτω μέρος οθόνης σας, βλέπετε τις μέρες και τις ώρες που προβάλλονται οι εκπομπές του Gem Palace στο κανάλι 9 και στο κανάλι Extra, επίσης στα τηλέφωνά μας. Στα οποία μπορείτε να μας καλείτε κάθε μέρα, ακόμα και την Κυριακή, για να κάνετε τις παραγγελίες σας, να λύνουμε τις απορίες σας, εκτός από το Σάββατο που παραμένουμε κλειστά. 6866 λοιπόν είναι ο κωδικός, έχουμε διαμαντένιο κολιέ, βικτοριανού τύπου, είπαμε η βικτοριανή εποχή, είτε ήταν mid, είτε ήταν αρχές, ήταν τέλος, μας έδωσε καταπληκτικά κοσμήματα. Καταπληκτικά δείγματα αργυρό χρυσοχοΐας, έτσι μοναδικά και πάρα πολύ πλούσια τα περισσότερα από αυτά και πολύ ρομαντικά, αρμονικά κτλ. Εδώ έχουμε καταρχήν το κεντρικό κόσμημα, ο κεντρικός κορμός του κολιέ, είναι επαναλαμβανόμενες διαμαντένιες ροζέτες, η μία δίπλα στην άλλη, ντεγκραντέ τοποθετημένες, περισσότερες ροζέτες είναι τεράστιες, έχουν διαμέτρημα 1,5 εκατοστό, ολοκληρώνεται με πολύ αρμονικό τρόπο το κολιέ, με όμοιο κούμπομα, δηλαδή διαμαντένια ροζέτα χρησιμεύει και σαν κούμπομα, και στο κέντρο του βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο μενταγιόν με δική του κίνηση με διαστάσεις 4 επί 3,5 εκατοστά, και αυτό διαμαντοστόλιστο, διακοσμημένο αποκλειστικά με διαμάντια table cut και κορονέ. Τα διαμάντια που προτείνει το Gem Palace αυτού του τύπου τα κοσμήματα είναι λευκά. Λευκά. 1-2 κοσμήματα είχαμε με light brown διαμάντια, τα οποία έχουν διατεθεί και δεν θα έχουμε άλλο. Όλα τα κοσμήματα βικτοριανού τύπου που προτείνει το Gem Palace είναι διακοσμημένα με λευκά και καθαρά διαμάντια. Ένα επαναλάβω, το κωδικό είναι το 6866, μπορείτε να το βλέπετε και στην επάνω αριστερά στην οθόνη σας. Έχουμε εδώ, είπαμε, το κεντρικό το μοτίφ μεγάλο στο κόσμημά μας, 4 επί 3,5 εκατοστά. Αυτό μπορεί εύκολα να αποσπαστεί και να κάνει ξεχωριστό μενταγιόν. Ή γιατί όχι και δαχτυλίδι, γιατί όχι και βραχιόλι. Να το πλαισιώσουμε με πολύ όμορφο, με πολύ όμορφους βραχίονες ή αλυσίδα, αν δεν το θέλετε σταθερό, και να φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο βραχιόλι. Η αλυσίδα βεβαίως δεν θα είναι μία απλή αλυσίδα. Θα την κατασκευάσουμε έτσι, ούτως ώστε θα το κάνουμε με κόσμημα, δηλαδή ούτως ώστε να ταιριάζει απόλυτα με το κεντρικό μοτίφ. Αλλά αυτά σε κάθε περίπτωση τα συζητάμε. Εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλα βάρη διαμαντιών. Έχουμε 26 καράτια και 90 εκατοστά λευκά και καθαρά table cut διαμάντια, ορυκτά, πάντα ορυκτά, τι θα ήταν αυτά, και 3 καράτια και 20 εκατοστά λευκά κορονέ διαμάντια στις ροζέτες, αλλά λευκά κορονέ διαμάντια στολίζουν και το σώμα του μενταγιόν. Και στο μενταγιόν λοιπόν, κάθε χιλιοστό του κοσμήματος, δεν υπάρχει χιλιοστό του κοσμήματος που να μην έχει καρφωμένα κορονέ διαμάτια. 3 καράτια και 20 εκατοστά έχουμε σε κορονέ λευκά διαμάντια. Τα διαμάντια λοιπόν παρουσιάζουν συνολικό βάρος 31 καράτια και 10 εκατοστά του καρατιού. Να το ξαναπώ, 31 καράτια και 10 εκατοστά του καρατιού. 45 εκατοστά είναι το κολιέ. 45 εκατοστά είναι το άνοιγμα του κολιέ. Το κόσμημα είναι το λιγότερο που θα μπορούσαν να πω. Οποιοςδήποτε άλλος για ένα τέτοιο κόσμημα θα έλεγε 28.000, 27.000-28.000 εκτίμηση. Εγώ δεν θα το πω, γιατί θα δώσω και πολύ χαμηλή τιμή. Εγώ θα πω 12.000 εκτίμηση του κοσμήματος. Πάντα έτσι κάνω άλλωστε. Και στις πέτρες ελεύθερες, αλλά και στα κοσμήματα. Δίνω πάρα πολύ χαμηλές εκτιμήσεις. Το λιγότερο που μπορώ, βεβαίως συμβουλεύομαι τους τιμοκαταλόγους, τους διεθνείς. Αλλά δίνω το λιγότερο που μπορώ να δώσω. Και κάποιες φορές κάνω και του κεφαλιού μου ακόμα και δίνω ακόμη πιο χαμηλές εκτιμήσεις. 12.000 ευρώ είναι η εκτίμηση που θα δώσω. 2.390 ευρώ είναι η προσφορά
μου. Ξέρετε, 12.000 ευρώ δεν θα σας φτάνανε για να το αγοράσετε σε προσφορά αυτό το κόσμημα, οπουδήποτε και αν το αναζητήσετε και στην τόπια αγορά. 12.000 ευρώ δεν σας φτάνουν για να το αγοράσετε σε τιμή προσφοράς. Και το Gem Palace σας λέει 2.390 ευρώ. 2.390 ευρώ δεν σας δίνουν ούτε μισό βραχιολάκι διαμαντένιο. Ούτε το μισό. 2.390 ευρώ λοιπόν είναι η μοναδική πρόταση από το Gem Palace. Στις εκπομπές του Gem Palace πάντα μπορείτε να δείτε, πάντα μπορείτε να δείτε τα πιο αξιόλογα και τα πιο όμορφα. Πάντα μπορείτε να βρείτε τεράστιες ευκαιρίες. Τεράστιες ευκαιρίες. Και αν κάτι θέλετε να το δείτε ή θέλετε να το παραγγείλετε, δεν έχετε παρά να μας το πείτε. 2.390 ευρώ λοιπόν είναι η μοναδική τιμή και είναι δώρο και είναι μοναδική στα χρονικά τα παγκόσμια. 2.390 ευρώ. Να δούμε στον κωδικό 6859 μοναδική πρόταση σε οπάλιο. Έχουμε οπάλιο εδώ. Ξέρετε, ο κάθε οπάλιος την τιμή του κυρίως την παίρνει βεβαίως από τον όγκο του, από την προέλευσή του, από το χρώμα του κτλ. Από την κοπή του κτλ. Κυρίως βλέπουμε καμποσόν. Όταν δούμε φασεταρισμένους με έδρες όπως είναι εδώ, είναι οι εξαίρετες περιπτώσεις. Εξαιρετικές περιπτώσεις. Λοιπόν, κυρίως όμως από τα σχέδιά του και από το πόσο φαντασμαγορικά, πολύπλοκα και πολύχρωμα είναι αυτά. Έχουμε οπάλιους που μπορεί να κοστίζουν 3.500-4.000 και παραπάνω δολάρια το καράτι, έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία πολύ ξεχωριστή περίπτωση οπάλιου. Καταρχήν, ο οπάλιος, να ξεκινήσουμε από τα βασικά που ενδιαφέρουν πάρα πολύ όμως, είναι μασίφ, δεν πρόκειται για ντουμπλέ. Συνήθως οι οπάλιοι που βρίσκουμε και στην τόπια αλλά και στην παγκόσμια αγορά είναι ντουμπλέ. Γιατί είναι πολύ απλό, γιατί συνήθως οι οπάλοι εξορίσσονται σε φλίδες ή κάτω του ενός καρατιού, σε κομματάκια κάτω του ενός καρατιού. Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα ξεπερνάμε τον οπάλιο στο καράτι και εκεί ξεπερνάμε και τα μεγέθη βέβαια τα οικονομικά. Εδώ στο Gem Palace, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές για πολλά πράγματα, σας δίνω τεράστιες ευκαιρίες να αποκτήσετε πολύ ακριβά αγαθά σε πάρα πολύ προστές τιμές. Αυτό κάνουμε και στους οπάλιους, αυτό θα κάνουμε και τώρα. Εδώ τώρα έχουμε οπάλιο ορυκτό, γνήσιο και μασίφ, τα πρώτα με τα οποία ξεκινάμε. Από την Αιθιοπία, με διαφάνεια καθαρότητα κορυφαία, που είναι το IF, με βαθμό σκληρότητος 6,5 στην κλίμακα MOS, σε σχήμα οβάλ και σε κοπή οβάλ, 3 καράτια και 91 εκατοστά του καρατιού, δηλαδή περίπου στα 4 καράτια. Με διαστάσεις 13,91 επί 11,30 mm. Ξεπερνάμε δηλαδή κατά πολύ τον πόντο. Σχεδόν 1,5 πόντος είναι το μήκος του. 13,91 επί 11,30 mm. Ο οποίος χαρακτηρίζεται, η γεμολογική του ονομασία, η ποικιλία του μάλλον, είναι Oval 3D Ribbon Mackerel Pattern Solid Yellow Opal. Έτσι, αυτό έτσι. Αυτό είναι ο προσδιορισμός του οπάλιου που βλέπετε εδώ. Oval 3D Ribbon Mackerel Pattern Solid Yellow Opal. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός του. Και αυτού του τύπου τους οπάλιους τους χαρακτηρίζουν τα μεταλλικά υπέροχα χρώματα βέβαια του οπάλιου. Είναι όλα τα χρώματα της γης σε όλες τις αποχρώσεις που βλέπετε, από το μόβ, από το πιο ανοιχτό, από το πιο σκούρο, από το κόκκινο, από το πορτοκαλί, από το χρυσαφί, από το πράσινο, από το πράσινο το παπαγαλί, από το πορτοκαλί, το ύπα, κίτρινο, μπλε, όλες οι αποχρώσεις του μπλε σε μεταλλικούς ειδισμούς. Είναι καταπληκτικό και αυτός ο οπάλιος είναι 3D. Μας δίνει την αίσθηση των τριών διαστάσεων, γι' αυτό τον λέμε 3D, και μας δίνει και την αίσθηση ότι στο εσωτερικό του χορεύουν και αναδεύονται
κορδέλες με καταπληκτικά, με μοναδικά χρώματα, ιριδίζοντα μεταλλικά. Τα μοβ, τα χρώματά του, οι μοβ, οι χρειές που δίνει η πέτρα, είναι κάτι καταπληκτικό, έτσι, και όλα τα υπόλοιπα χρώματα βέβαια. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σπάνια ποικιλία οπάλιου. Βλέπετε πως είναι. Είναι, αν τον παρατηρήσετε, είναι σαν να βλέπετε μια κινηματογραφική ταινία με σχέδια και χρώματα, έτσι. Και κάθε φορά, ανάλογα πως και που πέφτει το φως, καταρχήν ανήκει στην κατηγορία που και χωρίς φως λαμπυρίζει έτσι. Αλλά και όταν πέσει επάνω το φως, κάθε φορά μας δίνει ένα νέο σχήμα, ένα νέο χρώμα, μια νέα έκπληξη, μια νέα όμορφη έκπληξη, έτσι. Και αυτό δεν σταματάει ποτέ, είναι σαν τη φωτιά. Λοιπόν, όσες φορές δηλαδή και να το γυρίσουμε και να το δούμε, την ίδια εικόνα δεν θα τη δούμε με κανέναν τρόπο. Αυτή είναι όλη η ομορφιά του συγκεκριμένου οπάλιου, βεβαίως και τα χρώματά του, έτσι, αλλά και το βάρος του που είναι κοντά 4 καράτια, έχουμε, δεν είναι καθόλου μελιτέο, είναι 3 καράτια και 91 εκατοστά του καρατιού. Πολύ σπάνιο έχει και βάρος, είναι μεγάλος οπάλιος. Να πω την εκτίμησή του, ξεπερνάει τις 3.500 ευρώ. Να πω την προσφορά μου, είναι τα 370 ευρώ μόνο, όποιος προλάβει. 370 ευρώ μόνο είναι η μοναδική μου προσφορά, βεβαίως για δαχτυλίδι. Φανταστείτε όπως κινείται το χέρι, αλλά και στο λαιμό, γιατί και το σώμα του ανθρώπου κινείται και θα μας δίνει αυτά τα φαντασμαγορικά, αυτές οι φαντασμαγορικές εικόνες τις καταπληκτικές. 6859 μόνο 370 ευρώ. Να περάσουμε στον κωδικό 6867, να δούμε πάρα πολύ μεγάλο κολιέ, πολύ βαρύ κολιέ, με πάρα πολλά καράτια διαμαντιών. Εδώ τα διαμάντια είναι βέβαια βικτοριανού τύπου, θα το έχετε ήδη καταλάβει. Εδώ τα διαμάντια είναι ακόμα πιο λαμπερά, ακόμα πιο λευκά, ακόμα πιο όμορφα από ό,τι σας έχω δείξει μέχρι τώρα. Οι οπτικές σου ιδιότητες είναι συγκλονιστικές. Το διαμάντι, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε. Το διαμάντι, μόνο όμορφο μπορεί να είναι. Τα διαμάντια μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε από όμορφα, πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα, συγκλονιστικά όμορφα, έτσι. Δεν μπορεί να δούμε και να βρούμε διαμάντι το οποίο να μην είναι καλό, να μην είναι ωραίο, να μην έχει λάμψη, να μην έχει οπτικές ιδιότητες, περισσότερες ή λιγότερες. Εδώ τα διαμάντια που έχω να σας προτείνω είναι απλά εξαιρετικά. Είναι ολόλευκα, είναι ολοκάθαρα, είναι βεβαίως γνήσια διαμάντια με βαθμό σκληρότητος 10. Στην κλίμακα Μος από την Αφρική είναι τα καλύτερα που σας έχω δείξει ποτέ. Μα και τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά. Απλώς είπαμε, ο εχθρός του καλού ποιος είναι, το καλύτερο. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο και αυτό αναπτύσσεται το Grande. Είναι πεντάσυρο κολιέ, πεντάσυρο κολιέ. Όπως βλέπετε, το πλάτος του κοσμήματος είναι 3,5 με 3,8 εκατοστά, 3,5 με 3,8 εκατοστά. Κεντρικά είναι στα 4 περίπου εκατοστά και επιπλέον στο κέντρο του κοσμήματος, σε καστόνι, βλέπουμε table cut διαμάντι, το οποίο από μόνο του είναι ένα καράτι. Και στη συνέχεια το κόσμημα ολοκληρώνεται με μοτίφ, με δική του κίνηση, μεγάλο είναι και το μοτίφ, είναι 3x2 εκατοστά, που κεντρικά και αυτό έχει table cut διαμάντι στα 80 εκατοστά του καρατιού. Βλέπουμε λοιπόν τεράστιες αξίες στο κόσμημα. Ένα καράτι διαμάντι είναι ένα καράτι διαμάντι. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και 80 εκατοστά είναι πίσω 80 εκατοστά, ένα καράτι διαμάντι. Σας το δίνουν 7.000 ευρώ, ή μήπως κάνω λάθος. Όταν είναι ολόλευκο, έτσι, σας το δίνουν 7.000 ευρώ και στην καλύτερη περίπτωση να το κάνουν έξτρα super duper προσφορά, να σας το δώσουν 3.500-4.000 ευρώ. Έτσι δεν είναι? Εδώ έχουμε τα ωραιότερα διαμάντια, ολόλευκα, ολοκάθαρα, και είναι όλα table cut. Να σας πω το συνολικό βάρος. Το συνολικό βάρος είναι 36 καράτια και 80 εκατοστά του καρατιού, άριστης γεμολογικής κατάταξης, λευκά διαμάντια. Αυτό είναι το κείμενο. Αυτή είναι η ουσία. Να ξαναέρθω λίγο στο μενταγιόν, στο μοτίφ που ολοκληρώνει το κόσμημά μας, να σας πω ότι μπορεί να αποσπαστεί. Άμα δεν το θέλετε, μπορεί να αποσπαστεί και να το κάνουμε ένα ωραιότατο δαχτυλίδι, για παράδειγμα, ή να το κάνουμε ένα ξεχωριστό μενταγιόν.
να το φοράτε πιο εύκολα. Εννοείται ότι αυτό το κόσμημα δεν θα το φορέσετε για να πάτε στο γραφείο σας, δεν θα το φορέσετε για να πάτε επίσκεψη, θα το φορέσετε όμως σε ένα γάμο, θα το φορέσετε σε μια βάπτιση αν γίνεται απόγευμα η βάπτιση, ή θα το φορέσετε σε ένα πάρα πολύ καλό κάλεσμα, σε μια δεξίωση, σε μια πολύ καλή έξοδο, σε ένα ακριβό εστιατόριο βράδυ ή στο Μέγαρο για παράδειγμα. Να, κάτι που μου ήρθε. Έτσι που αλίμονο. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάποιος να μην έχει πάει στο Μέγαρο. Νομίζω ότι είναι εκ των όνου κάνε η επίσκεψη στο Μέγαρο. Όχι τίποτα άλλο. Όχι για το χώρο αυτό καθ' αυτό, αλλά για τα δρόμενα σε αυτό το χώρο που είναι μοναδικά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κόσμημα του οποίου η αξία εκτοξεύεται στις 23.000 ευρώ. Και λέω πάρα πολύ λίγα, διότι έχουμε υπέρλαμπρα, ολοκάθαρα, ολόλευκα, σπουδαία διαμάντια 36 καράτια και 80 εκατοστά του καρατιού. Έπρεπε να το πω 36.000 ευρώ το κόσμημα και όχι 23. Και αν ήταν να προσθέσω και τους τσακμάδες, γιατί ο τσακμάς έχει δουλειά για να γίνει, καρφωτικά, τσακμάδες, εργασία και μέταλλα, πρέπει να το φτάσω στις 40.000 ευρώ, στις 39.000 ευρώ, 40. Αυτή έπρεπε να είναι η εκτίμησή μου για το κόσμημα. Έχω πει πάρα πολλές φορές πως κάνω τις εκτιμήσεις και ότι τις συμμαζεύω πάρα πολύ προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο και δεν διακινδυνεύω να με πει κάποιος κακόπιστος υπερβολική, αλλά και δεν έχω και τεράστιες αποκλήσεις στις πολύ μεγάλες προσφορές που σας κάνω, γιατί πλέον είναι και προκλητικό αυτό που κάνουμε εδώ στο Τζεμπάλας. Έχουμε δύο τεράστια κεντρικά διαμάντια, ένα στο κέντρο του κολιέ και ένα στο μοτίφ, και επιπλέον έχουμε πάμπολα table cut διαμάντια. Όλα τα διαμάντια είναι υπέρλαμπρα, είναι ολοκάθαρα και είναι ολόλευκα. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα, δηλαδή οι αδάμαντες. Table cut, τα διαμάντια, 36 καράτια, 80 εκατοστά του καρατιού. 23.000 ευρώ θα πω την εκτίμηση του κοσμήματος. 4.990 ευρώ είναι η πρόταση, η μοναδική που σας κάνω. 23.000 ευρώ, κυρίες κύριοι, δεν θα βρείτε κανέναν στον ελλαδικό χώρο να σας δώσει ένα τέτοιο κόσμημα. Κανένας δεν θα σας το δώσει. Κανένας. Ούτε για αστείο, ούτε να το πλησιάσετε δεν σας αφήσει με 23.000 ευρώ. Ένα τέτοιο κόσμο. Και το Gem Palace το δίνει 4.990 ευρώ. Ναι βέβαια, 4.990 ευρώ είναι ένα νουμεράκι. Αλλά αν το συγκρίνετε με αυτό το κόσμημα δεν είναι τίποτα. Είναι ένα δωράκι. 4.990 ευρώ. Σας ευχαριστώ που μείνετε μαζί μας σε άλλη μια εκπομπή του Gem Palace. Μέχρι την επόμενη φορά σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη.